Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας. Άκουσες τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις και πως το πεις πιστέρα μου, θα περβάνω την κουκουνάρα μου το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM ακούτε και πολύ καλά κάνετε με τον φίλο μου τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Το σκουπίδι είναι πίσω. Θανάση Καταμπάκα στο production. Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο εδώ σε 95,5 των FM. Με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη παρέα, οι οποίοι φροντίζουν να κάνει τουριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Χρειάζεται. Σιγά σιγά θα πρέπει να καθαρίζετε με αυτή την ιστορία, γιατί τα παλιά αυτοκίνητα θα αρχίσουν να πληρώνουν και τέλη, οπότε δεν έχει καν τουριστική διαγραφή να ξεμπεδεύετε.
Τηλεφωνήστε εκεί στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση μαζί με την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντίνου, στο 18133. Στο www.listoparto.gr θα βρείτε μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, μέσα από την οποία υπάρχει σίγουρα ένα για όλους εμάς οι οποίοι έχουμε παλαιότερο αυτοκίνητο και ψάχνουμε ανταλλακτικό, από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών η οποία υπάρχει στους αδερφούς Κωνσταντινίδη στο www.listoparto.gr. Συντονίσου καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανοίγω από το χρόνο να ακούσεις το εφέ της Γαλοπούλας, ξέρετε ποιο είναι, καλείτε αμέσως το 2310 για 390 για να κερδίσετε εσείς τη μάχη της προδιάθετης Γαλοπούλας. Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου για να δηλώσεις συμμετοχή και αυτή τη χρονιά. Διεκδίκηση στη Γαλοπούλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Οι Γαλοπούλες. Οι οποίες σύγχυσαν και βαράνε και αρχίζουν να τηλεφωνείται από τώρα. Είναι μια ευγενική προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζιαγγελίδης, Φιλιππόλεως 81 Αμπελόκηποι και Πολύκαστροκλικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Λοιπόν, όσοι σκέφτονται και πρακτικά και οικονομικά και κυρίως ποιοτικά, πάνε στα μπαμπάτσικα. Τα μπαμπάτσικα τα οποία είναι μαζί μας, δεν είναι πρώτη φορά, μας ακολουθούν και τα ακολουθείτε και τα προτιμάτε, γιατί πραγματικά είναι όνομα και πράγμα, καταπληκτικά σάντουιτς, εκπληκτικά μπέργες και ανεπανάληπτες προσφορές. Μία θα σας πω μόνο, ότι μπορεί να πάει ο κάθε ένας από εσάς να πάρει ένα σάντουιτς με γύρο, ένα σάντουιτς με σουβλάκι, ένα μπιφτέκι, δύο τέτοια μπαμπάτσικα και να πληρώσει 5 ευρώ. Το καταλαβαίνετε, όχι να φάει, να φάει και να σκάσει αυτό που λέμε. Τα μπαμπάτσικα τα βρείτε στην Αγίου Πάντων 28 με τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2310-51-00-45, γιατί πολύ απλά το μέγεθος μετράει, ενώ μην ακούω πολλές γκρίτες για ανεργίες, γιατί τα μπαμπάτσικα ακόμα δεν βρήκανε τον αριθμό των πακετάδων που χρειάζονται και είναι καλοπληρωμένη η θέση. Εντάξει, 2310-51-00-45. Για αυτόν ο οποίος είναι πακετάς και θέλει δουλειά και με το ένσημό του και με βαρβάτο μεροκάματο. Η Εσκιάδρη Παλοδήμος είναι ο μεγάλος μας χορηγός, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε είτε Kia, είτε Skoda, είτε Hyundai, σε τιμές Black Friday όλο το Νοέμβριο. Και τις τιμές δεν τις ρωτάμε στο 2310-596-596, τις μαθαίνουμε εκεί, καθώς τα περισσότερα μοντέλα είναι ετοιμοπαράδοτα, ενώ μην ξεχνάτε ότι μαζί με την τιμή Black Friday θα πάρετε και κέρδος τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια, όποιο μοντέλο και αν αγοράσετε. Κωνσταντίνα, έχουμε εθνική ομάδα σήμερα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε από εκεί ή από οτιδήποτε άλλο. Ό,τι αγαπάς λες. Τι έχουμε? Αγώνα της εθνικής ομάδας σήμερα. Χαίστηκα. Με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο. Ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε εσύ. Έχω ένα ραντεβού επαγγελματικό σοβαρό, 2:09. Οπότε, αν προλάβω να δω, θα προλάβω μάλλον το δεύτερο ημίγωνο, θα πάω στη Μαρμίτα. Πιστεύω θα τελειώσω σε μια ώρα το ραντεβού. Λόγω Άγγελου δεν σε κάνει ένα κλικ να το δεις? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Okay. Δεν είμαι. Κοίτα, δεν χωνεύω την εθνική ομάδα. Το ξέρω, το ξέρεις, δεν τη γουστάρω. Είναι ένα άντρο, ένα συνοθήλευμα μανατζαρέων εκεί κτλ. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που έγινε Αλβανοί γίναν Έλληνες, πώς το λένε, μαύροι γίναν Έλληνες κτλ. Νομίζω γενικά, είναι, οι εθνικές, ναι, γενικά οι εθνικές ομάδες τείνουν να κατεργηθούν, να κατεργηθούν οι εθνικοί ύμνοι και να τελειώνουμε. Δεν θα γίνει. Έχει γίνει ήδη. Δεν θα γίνει. Δεν θα καταργηθούν. Πώς δεν θα καταργηθούν. Τα εθνική ύμνη είναι για τους χαζούς. Για μας δηλαδή. Τέλος πάντων. Δεν πρόκειται να σου πω. Νομίζω ότι όλες οι χώρες είναι εταιρείες, έχουν πλεονάσματα, έχουν. Εντάξει. Δεν είναι. Ναι. Κάποιες έχουν πλεονάσματα. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω άλλη φιλοσοφία για την. Σεβαστή. Ναι, πρόσεξε να σου δώσω δύο ατάκες. Λοιπόν, για μένα πατριωτισμός σημαίνει ανάπτυξη. Πατριωτισμός σημαίνει δικαιοσύνη. Πατριωτισμός σημαίνει νόμοι. Πατριωτισμός σημαίνει παιδεία. Πατριωτισμός σημαίνει υγεία και όλα αυτά. Όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά, έχω κάνει κάκα με οποιοδήποτε βγαίνει και μου την παίζει πατριώτης. Είμαστε άπατρες όσοι εμείς
λειτουργούμε ενάντια. Όσοι από εμάς. Ναι, όσοι από εμάς. Είμαστε ενάντια σε αυτά όλα. Δεν κάνουμε τίποτα να αναδειχθεί η χώρα μας. Δεν ψηφίζουμε για την ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά ψηφίζουμε για τα μικροσυφέροντά μας. Και είμαι πιο πρακτικός σαν άνθρωπος σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν συγκινούμε ούτε από εθνικούς ύμνους ούτε από σημαίες. Συγκινούμε από την οργάνωση, τη δικαιοσύνη, το πώς πρέπει να είναι το κράτος οργανωμένο, τη θωράκιση των συνόρων και όλα αυτά τα οποία ένα σοβαρό κράτος βόρειο-ευρωπαϊκό τα έχει. Οπότε δεν έχουν ανάγκη αυτοί να μιλήσουν ούτε για τα 400 χρόνια π.Χ. ούτε για τον αρχαίο πολιτισμό ούτε τίποτα. Μιλάνε για την καθημερινότητά τους. Ωραία. Η εθνική ομάδα χρησιμοποίησε την Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια για να την καταδυναστεύσει. Είμαι ενάντια γιατί κάποιος παίκτης ο οποίος καλόταν στην Εθνική έπρεπε να περάσει πρώτα από το λεκανοπέδιο. Μπράβο στον Αναστασιάδη που παίρνει το Μασούρα πριν πάει στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον δεν θα μασίσει τα 65 του και ούτε θα τον ενδιαφέρει. Αν θα του την πέσουν οι μάνατζερ, αν θα του την πέσουν τα λόμπι τα αθηναϊκά. Εδώ ήθελα να πω. Ναι, εγώ είμαι ενάντια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι γυρίζουμε σελίδα. Όχι, δεν μπορεί να γυρίσουμε σελίδα. Γιατί μπαίνει ένας άνθρωπος. Γιατί, όχι, γιατί μπαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίκαιος και δεν συμφέρει το λόμπι το αθηναϊκό, το λόμπι το μανατζερικό, δεν αθηναϊκό. Ναι. Ναι. Οπότε δεν θα κάνει δουλειά ο Αναστασιάδης, θα τον φάνε λάχανο γιατί είναι ενάντια στο σύστημα. Εκτός κι αν ο ίδιος στα 65. Ξεχάσει ας πούμε την κουλτούρα και, πάτε, αλλάξει, και γίνει ξέρω εγώ με τον Κουτσολιάκο φιλαράκι. Θεμητό αυτό. Okay. Okay. Εγώ από τη στιγμή όπου την τελευταία φορά ήταν ο Αβραάμ Παπαδόπουλος να πάει στην εθνική ομάδα, τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και μετά πήγε. Μετά πήγε για να μην αυξηθεί η τιμή του και το, να πληρώσει περισσότερο ο Κόκαλης στον Σκόρδα. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το υποστήριξω. 200 κύπελα να φέρει. 400 προκρίσεις να κάνει. Okay. Ξέχασε τι έγινε με τον Ανατολάκη. Εδώ δεν μπορούσε να παίξει. Μόλις πήγε στον Ολυμπιακό ήταν άξιος. Και με πόσο. Δεν χρειάζεται λοιπόν και μια εθνική ομάδα. Κοίταξε στοιχηματικά όποιος τη βλέπει. Εντάξει, τώρα αυτοί που πάνε τζάμπα. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Οι οργανωμένοι οπαδοί της εθνικής που πάνε τζάμπα με έξοδα της ΕΠΟ, αυτοί με τις τρομπέτες και όλα αυτά. Εντάξει, άμα τους πούνε δεν σας δίνουμε ξέρω εγώ, τα έξοδα, δεν θα πάει κανένας. Οπότε κλείνουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα πρακτικά θέματα. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Ακούω. Είδες ΠΑΟΚ χτες. Βέβαια. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο το είδαμε παρέα. Ναι. Λοιπόν, πέρα από το πολύ ωραίο γκολ του Μπίσεσβαρ και κάποιες προσπάθειες του ΑΚΟΠ να προσπαθεί να δείξει. Τι να κάνει ο ΚΟΠ. Προσπαθούσε. ΑΚΟΠ ήταν. Ναι, προσπαθούσε να δείξει πράγματα. Άντε πάλι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τι δεν είδαμε κάτι πέρα. Διαφορετικό. Αν τον έπιανε κόψιμο τον Μπίσεσβαρ πριν το μάτς, θα κερδούσε 2-0 ο Εγωτέλης. Θα μου πεις, έλειπε ο Πέλκας. Θα μου πεις, έλειπε πώς το λένε, ο Βιερίνια. Θα μου πεις, έλειπαν παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί. Έλειπε ο Σεντερφόρ. Εντάξει. Φίλε, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία ο έχει είναι η ομάδα το μεγαλύτερο μπάτζετ. Αυτοί οι οποίοι παίζουν δηλαδή ναι. Δεν μπορούν να σταθούν στο ίδιο στάσιο. Γιατί είναι αργοί. Όλοι. Όλοι. Δηλαδή για ονομάτισέ μου. Καντουρί είναι αργό. Ο δεξιός εσωτερικός χαφ, ο Βέμπλουμ, είναι αργός. Ναι. Ο Μαουρίσιο είναι αργός. Ναι. Ο Χατζερίδης είναι πολύ αργός. Ο Μαλεζάς είναι αργός. Ναι. Αυτομάτως όλος ο άξονας του ΠΑΟΚ είναι αργός. Τι κάνει ο Εργοτέλης. Έχει κάτι μαυράκια εκεί πέρα, κάτι γρήγορους στα χαφ και στα φορ, γιατί έχει κάνει καλές μεταγραφές για τον μπάτζετ που έχει κάνει. Και έκλεβε την μπάλα και έβγαινε κάθετα. Και εγώ και εσύ να παίζαμε σέντερ χαφ και τα λοιπά, θα βγαίναμε τέτα τέτ με τον Ρέι. Αλήθεια, λες δεν κάνανε κάτι τρομερό. Ποιο θα κάνει κάτι τρομερό. Η επιθετική του Εργοτέλη. Καλά, ρε κόκκινε. Ζαβός είσαι, ρε. Ο Εργοτέλη είναι ομάδα Β' Εθνικής. Τι θες να κάνει. Η Ρεάλ Μαδρίτη, αν του βάλει 4 γκολ, μα τρελάνει, θα πούμε. Ζαβός είσαι. Μου λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι αργός. Και το Εργοτέλη ήταν πόρσε. Μοκάρι είχαν, αποκρούσεις κάναν, ευκαιρίες κάναν. Τι θες να κάνουν, ρε. Ο Εργοτέλη είναι. Τι θες να κάνει. Δεν σε έβγαλε λάθος. Τι να με βγάλει λάθος. Τι πρέπει να κερδίσει ο Εργοτέλη 3-0 για να πούμε τι καλή ομάδα είναι ο Εργοτέλη. Άμα τραβήξει κάτω με αυτό το χάνο τον Ελευθερόπουλο που έχει άκουδο. Μόλις πας με αυτόν τον Χάνο που πήρες για προπονητή. Κάτω στη. Χάνο. Χάνος, ναι. Προπονητικά Χάνος. Θα τον πάρεις κάτω. Αιμονή, έλα να σε κάνω ρε κόκκινε να πούμε πήρες το παλτό για προπονητή τώρα. Θα δεις να τραβήξεις. Από τον Εργοτέλη, τη Δόξα Δράμας και τους άλλους. Πες αντίο. Χριστούγεννα δεν βγάζει ο Μυροφορίδης.
Έλα, παρακάτω. Τι είμαι, εγκόμενα του Μυροφορίδη. Δεν σε λέω ότι είσαι εγκόμενα του Μυροφορίδη, ρε κόκκινε. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι Πυρακλής. Εσέ δεν θα είναι. Θα έχει η δίπλα του το Μυροφορίδη, ναι. Θα έχει το Μαυροχιονίδη, ναι. Θα έχει το Βοσνιάδη, θα έχει τον Ελευθερόπουλο. Γιατί κλέβεις μπορεί να είναι Πυρακλής. Το Μαυροχιονίδη, τα κλέβεις απ' αλλού, ρε. Δεν κλέβω, ρε. Γιατί τα κλέβεις. Ο καλύτερος κλέφτης εσύ. Πω. Τα κλέβει απ' αλλού. Λέω λοιπόν. Λες λοιπόν. Μπορεί να ανέβει η ομάδα. Όχι. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί, όχι. Όσο το εσύ, όσο ανεβαίνει και το ηθικό μου. Ναι, μπράβο. Ανεβαίνει το ηθικό σου. Ναι, γιατί. Είδες τον Εργοτέλ και ανέβηκε το ηθικό σου. Κανονικά πεσμένο έπρεπε να είναι. Είναι αυτή η ομάδα που αντιμετωπίζει εσύ. Όχι, ρε φίλε, δεν τρομάζω. Δεν τρομάζει. Δεν τρομάζω. Δεν είμαι αυτού που τρομάζει. Για ρωτά ένα Αργιανό που θα πάει μέχρι Σκύπελο, τρομάζει. Δηλαδή, τι θες να πεις τώρα, για την επικείμενη τυχόν ισοβαθμία και τον παράζ που μπορεί να παίξει. Μπορεί ο Εργοτέλ να πάρει τον Άρη, τον κερδίσει. Για δει και τον κέρδισε. Και τι είναι. Βγαίνει εκτός Σκύπελο, Άρη. Σιγά τα ώρα. Τι σιγά τα ώρα. Βέβαια, 50 χρόνια και εδώ πάρει και ένα ακόμα 51, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Κόκκινε. Ο ΠΑΟΚ το είπαμε και εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Προπονητή μέτριο έχει. Έχει μια προεδράρα, ταχώνει, του φέρουν 10 παίκτες, 5 είναι καλοί, 5 είναι μάπα. Ωραία. Οι 6 είναι καλοί, 4 μάπα τέλος πάντων. Εντάξει, με τους κατηγορήσουμε κιόλας γιατί με τον Μίχελ το κάναμε και αφιέρωμα. Τι καλός που είναι. Σήμερα στην εφημερίδα τον κάναμε και καλό αφιέρωμα. Τώρα που έφυγε. Όχι, καλά κάναμε γιατί οι αριθμοί είναι γραμμένο. Όποιος θέλει να πάρει τη μέτρο να διαβάσει. Όσοι μείνανε. Γιατί τελευταία η μέτρο δεν μένει στα περίπτερα, φεύγει και να τη στέλνετε περισσότερα αυτή που κάνετε τη διανομή. Γιατί τώρα φεύγει ακόμα περισσότερο. Πού είχα μείνει. Στο Μίχελ. Όχι, είχα μείνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με 4 πολύ καλούς παίκτες, 5. Αλλά ο σύνολο δεν έγινε ποτέ. Όχι, άρα δεν είναι ομάδα. Άρα δεν είναι ομάδα. Είναι μια. Είναι ένα... Λάθος τοποθετήθηκες. Ναι. Ότι είναι. Κάποιοι ποδοσφαιριστές ατομικά κάνουν τη διαφορά. Τακτική επιθετική δεν υπάρχει. Άρα ούτε ο προπονητής δεν κάνει. Ο δεν είναι ο προπονητής που λέγανε ο Βάιλ. Είναι ένας καλός προπονητής που κάνει πολύ καλά την άμυνά του και από εκεί και πέρα κάτι θα βγει μπροστά. Δεν είναι προπονητής που θα κάνει τακτική μπροστά. Το κατάλαβες. Την αντεπίδεση δεν έχει. Χθες για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Χθες για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή να δεις τι ομαδάρα ήταν χθες ο Εργοτέλης. Τελείωσε με 4 χαφ και 3 στόπερ το παιχνίδι. Από το φόβο του, μην τον βάλει ο Εργοτέλης και τον βγάλει έξω από το κύπελο. Εσύ δεν φύλαγε τα ρούχα σου και να έχει τα μισά. Δεν κατάλαβα τι λέει. Δηλαδή, φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Κοίταξε, καλά είναι. Σωστό είναι αυτό. Διότι αν έπαιξε ανοιχτά θα εσωφάρισε ο Εργοτέλης. Αλλά αυτό πρέπει να προβληματίσει. Όταν το ρώτησα στο παιχνίδι με τον Άρη, γιατί έβαλε σέντερ φόρον να έπρεπε να κρατήσει το ένα, να πούμε, μια ζευγολικό. Μου πει για να μην πάει γιούχα. Τώρα δεν πρέπει να φάει γιούχα. Όχι. Ο προπονητής του Άρη φάει γιούχα. Όχι, του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ έβαλε τον Μπρίγιοβιτς με παίκτη λιγότερο. Πού? ΠΑΟΚ Άρης ρε φίλε, 1-1. Ναι. Ο Άρης καλύτερος. Ναι. Λοιπόν, μένει με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αντί λοιπόν να θωρακίσει το κέντρο την άμυνά του, βάζει Μπρίγιοβιτς. Ναι. Και σε ρωτάω εκείνη την πέρα και μου λες, δεν το κάνει γιατί θα φάει γιούχα. Ναι. Χτες παίζει και βάζει αμυντικούς. Ναι. Και δεν πρέπει να φάει γιούχα. Όχι, πρέπει να φάει γιούχα ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Που έπαιξε με 3-6-1, με 5-4-1 τα τελευταία 10 λεπτά για να κρατήσει αποτέλεσμα από τον Εργοτέλη, που το μπάτζετ του είναι το 1-5. Που σημαίνει ότι εδώ ο ΠΑΟΚ ψωνίζει αργούς. Πρέπει να πούμε το Γιωργάκη, όταν να κάνει αγορές, να παίρνει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Το πρώτο πράγμα που να κοιτάει είναι η ταχύτητα του παίχτη. Αν μαζέψεις πολλούς αργούς, αυτά τα συνοθηλεύματα θα έχεις. Τους έβαλε και μαζεμένους και. Αντί να πάει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα παιχνίδι να τον χαρούμε, τραβούσανε τις τρίγες από τον πισινό οι ΠΑΟΞίδες να λήξει το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω. Παρακάτω. Δηλαδή, λες μια κουβέντα και στέκεσαι εκεί. Τι να σταθώ εκεί, δηλαδή, αυτή τη στιγμή τρομοκρατεί στους ΠΑΟΞίδες. Δεν τρομοκρατώ κανέναν. Λέγοντας ότι μάγκες είστε πρώτοι, γιατί έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος τα χώρισε. Του πρόεδρου είναι βέβαια, του πρόεδρου είναι ομάδα. Ας τον προπονητή και τέτοια. Δεν έχετε ομάδα. Όχι. Έχετε κάποιες μονάδες. Πολύ καλές. Πολύ καλές. Κάνουν τη μεγάλη διαφορά ο ΠΑΟΚ. Και ότι κατά τύχη είστε εκεί. Όχι. Γιατί οι άλλοι είναι πολύ χάλια. Όχι, τι θα πει κατά τύχη. Γιατί οι άλλοι είναι καλοί. Οι άλλοι είναι δηλαδή πολύ χάλια. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι καλή. Που έκανε φουλάρισμα η ΑΕΚ, είναι καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Που έπιασε Νοέμβριο και είναι σακατλίκι, βρωμάει πτωματίλα η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός οι 11 παίκτες δεν μπορεί να βρει αιστεία κανένας. Ένας που βρίσκει είναι σακατλίκι κι αυτός. Αν το βγάλουμε τον ΠΑΟΚ είναι κακός. Είναι ένας μέτριος και οι άλλοι χειρότεροι. Δεν έχει ποιότητα. Το πρωτάθλημα από τις μεγάλες ομάδες. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από τις υπόλοιπες ομάδες. Δύο ομάδες και ο Ατρόμητος. Δύο ομάδες έχουν πει. Και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος πρώτα και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός. Κάθεσε να τον βρεις, να τον δεις, συγγνώμη, και χαίρεσε να δεις μπάλα.
Πας να δεις εχθές τον Εργοτέλη με τον Πάο και χαίρεσαι τον Εργοτέλη να δει μπάλα. Και βλέπεις ένα μπεχταρά, ατομικά, τραβάει ένα σουτ με κλείσιμο προς τα μέσα. Καλά, αυτό που έκανε είναι θεϊκό. Τι θεϊκό. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο εξτρέμ με το ανάποδο πόδι. Είναι αυτό που κάνει. Ή ένα τόσο μεγάλο δεκάρι όσο είναι ο Μπιζάκη. Ποιο μπορεί να το κάνει αυτό το γκολ από τον Πάο Κάλλο. Ο Πέλκα. Πώ θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Το κάνει. Ναι. Πόσε φορέ. Αυτό μπορεί να το κάνει. Πόσες έχει φορές. Κάνει, δε φίλε. Κάτσε ρε κόκκινε, κάτσε ρε κόκκινε. Μπορεί να το κάνει. Κάτσε ρε κόκκινε. Είναι έκανε... γκόμενα του Πέλκα, σου μπορεί να το κάνει. Τι γκόμενα να είσαι, ρε. Χοντρή θα ήσουν και γκόμενα χοντρή θα ήσουν. Τι γκόμενα να ήσουν. Ο Πέλκα πόσα γκολ έχει βάλει έτσι. Έχει βάλει ένα. Έχει βάλει. Ο Βιερίνια μπορεί από μπακ. Άλλο ο Ζαμπά, ο Λιμιό μπορεί. Ο Μπίσε Βαρτό. Ο Πρίγιοβιτ έχει βάλει έτσι γκολ. Ποιο. Αλλά είναι φορ. Ο Πρίγιοβιτ έχει βάλει. Πάει από εξτρέμ να κλείσει μέσα. Ναι. Εγώ κύριε μεθυσμένο είσαι. Τι έχει πει, ρε. Ναρκωτικά έχει πει. Βάζουμε στίγμα ότι έχει βάλει έτσι γκολ. Έχει βάλει γκολ, τι έκλεισε προ τα μέσα από τα εξτρέμ. Ναι. Βρέθηκε εξτρέμ και έκλεισε με τα λάμπα. Ναι. Πότε ρε κόκκινε. Στο παιχνίδι ξανά την Πάουκ. Πότε. Πριν από δύο χρόνια. Τι έκανε. Για δε το πώ το βάλε. Τι το πώ το βάλε. Από δεξιά το βάλε. Από δεξιά ναι. Έκλεινε προ τα μέσα πώς και στην άλλη γωνία με το. Με τα λάμπα. Έκλεισε. Άσε ρε κόκκινε την μπάλα για μα. Άσε να είστε μάθα. Α την μπάλα για μα. Πάμε παρακάτω. Αλλά τι στο διάλογο η ομάδα τι έκανε. Έκανε προπόνηση Ελευθερόπουλο. Ξύπνησε το πρωί. Μπόρεσε, ήπια καφέ. Το κλίμα είναι βαρύ εδώ. Μήπως αργεί να ξυπνήσει να πούμε. Όχι φίλε, όχι. Το κλίμα δεν είναι καθόλου βαρύ. Είναι βαρύ, η υγρασία η πόλη η δικιά σου εδώ. Επειδή υπάρχετε, είστε πολλοί αυτοί οι οποίοι. Ναι, τι κάνουμε. Χαίρεστε, χαιρόμαστε με τι. Είστε χερέκακοι. Χερέκακοι, ναι. Σε τι πράγμα είμαστε, χερέκακοι. Προσπαθείτε τι και καλά να βρείτε προβλήματα στον Ερακλή. Ω, καθόλου δεν έχει προβλήματα. Μια χαρά. Τακτοποιήθηκε η παλιά εταιρεία, έγινε κανονική. Δεν βάζουν καπέλο στον τεχνικό διευθυντή. Η θύρα 10 δεν κάνει τραμπούκο τον τεχνικό διευθυντή που έχει μουλώξει. Δεν φέρνει η θύρα 10 τον προπονητή που γουστάρει. Φέραν τον Θεοδωρίδη καπέλο στον άλλονα. Η ομάδα ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα. Ο προπονητής είναι μια χαρά, δεν το διώξατε. Τίποτα, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο Ηρακλής. Δεν τον κυνηγάει καθόλου ο ΠΑΟΚ. Στα πανεπιστήμια δεν τους μαζεύουν να πάνε εκεί στην Γαδά μέσα. Όλα καλά στο Ηρακλή. Έχουν μαζέψει 50 άτομα από τα πανεπιστήμια. Από τα πανεπιστήμια τι έκανε. 50 άτομα έχουν μαζέψει. Τι ομάδα είναι αυτή. Τι με τους 50. Δεν σε ενδιαφέρει. Αδιάφορο. Σε λίγο, μόλις γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην κερκίδα δεν θα υπάρχει τίποτα. Τα φέρετρα των Ηρακλειδών που έχουν πεθάνει θα υπάρχουν. Άντε κόκκινε ξύπνα, ξύπνα, μεσημέρι, ξύπνα. Και σφραπέ, και φρέντα, έλα. Σαχλαμάρα. Σαχλαμάρα, σαχλαμπούκλα. Έλα, σταμάτα. Σαχλαμπούκλα. Άκου τι είπε. Λοιπόν, το goldmall.gr σας πάει θέατρο με αποκλειστικές προσφορές. Δείτε την κωμωδία. Sorry, λάθος κρεβάτι στο θέατρο Άρατο, στο κέντρο της πόλης με έκπτωση 40% και τελική τιμή μόλις 6 ευρώ το άτομο. Μπείτε από κινητό ή υπολογιστή στο goldmall.gr και βρείτε αποκλειστικές προσφορές θεάτρου και σινεμά, όπως και ένα σωρό άλλες διαδραστικές ασχολίες σε καταπληκτικές τιμές. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι που μας ακούτε από το εξωτερικό. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, το φίλο μας, ο Στέργιο Πετκανίσα. Θα τον βρείτε το τηλεφώνο 101 με Mark Botcher γωνία. Αν θέλετε να βγάλετε και για immobilizer, είναι η ιδανικότερη λύση. Και φυσικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πρόκειται να σας αφήσει έτσι. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρή ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν, σε βλέπω τρώγεσαι με διάφορα. Όχι ρε, δεν είναι η εβδομάδα, εντάξει τώρα, εγώ πάω και έδεσε δικαιώματα χθες, έβαλε και goal of sight, του τη λένε από κάτω. Του Βέρμπλουμ. Ναι. Λοιπόν. Έχει θέματα πάρα πολλά μεσοαμυντικά με τους αργούς, εντάξει τους έβαλε και μαζί όλους υποτιμώντας τον αντίπαλο, μάλλον δεν είχε καλή κατασκοπία ο προπονητής και λογικό είναι. Ασχολήθηκε. Δεν θα ασχολήσω, είναι Εργοτέλης, είναι β' εθνική, είναι κανένα σαν τον Ηρακλή θα είναι τίποτα, σαν τον Αιγινιακό ξέρω εγώ τίποτα, που να φανταστεί ότι θα έχει τέτοια ταχύτητα. Τον υποτίμησε να πούμε. Λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Είναι ντροπή με τέτοιο μπάτζετ να κερδίζει ομάδα β' εθνικής έτσι. Ο Χατζηρίδης, Αλκαντουρί δεν μπορούν να κοντράρουν τον Εργοτέλη. Κακή ανάπτυξη, μηδέν πλάνο. Πού είναι η δουλειά του Ρουμάνου. Ποιο Ρουμάνου, ρε. Καθάρισε το άτομο, βρε. Δεν τα έχουμε πει. Τώρα το ψάχνετε, μωρά το βρείτε, ρε. Ρε βλάκες είστε, ρε. Χαζί είστε, ρε. Έξυπνοι άνθρωποι είστε, ρε. Ναι, δεν διαφωνώ. Τι έκαμε. Τα λέμε. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα, δεν είναι ομάδα, έχει άτομα. Πρόεδρο, λεφτά. Και έχει να αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες ήρθαν ξένοι διαιτητές, δεν μπορούν να τον πηδήξουν διαιτητικά. Ευτυχώς που μπήκε η Τρόικα στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο, κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει ο ΠΑΟΚ, είναι κάπως μία ή άλλη τα γεγονότα.
Δεν μπορεί να πάρει τώρα ο Ολυμπιακός 80-20 και τα λοιπά και 90-10 διαιτησία όπως είχε τα παλιά τα χρόνια. Βγαίνει άλλη μοσχαροκεφαλή ο Καράπαπας από κάτω, διαμαρτύρεται. Όχι. Δεν είναι σωστό. Κάνει ομάδα και κέρδισε. Πάρε φόρ και κέρδισε, πάρε εξτρέμ να βάζουν γκολ. Εντάξει, τελειώσαμε. Αλλά και αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι. Δεν βλέπετε. Είναι αποκρουστικός πολλές φορές ο ΠΑΟΚ. Κάποιες φορές είναι μέτριος και κάποιες φορές είναι εκνευριστικός για τους αντιπάλους γιατί με τέτοιες εμφανίσεις κερδίζει. Αυτό είναι χειρότερο για τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς και τους Αεξίδες και τους Αργιάνους οι οποίοι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα άλλοι. Το να μην παίζει μπάλα και να κερδίζει χωρίς να ευνοείται από τη διαιτησία όμως. Εντάξει, να πει στον κόλ του Βέρνου, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα ένα μέτρο. Ένα σώμα πιο εκεί ήταν, δεν είναι τίποτα επί τούτου να γίνει. Η εθνική ομάδα έπαιξε μπάλα και πήρε το γύρο. Η εθνική ομάδα. Το 2004. Η εθνική ομάδα. Έπαιξε μπάλα. Το απαντάω. Η εθνική ομάδα έπαιξε κρυφτό. Η Λέστερ έπαιξε μπάλα. Ναι, κόντρα επίθεση. Κοιτούσε να κλέψει. Ναι. Λοιπόν. Γιατί ο ΠΑΟΚ κλέβει αποτελέσματα. Εντάξει. Σημασία έχει να πάρει να πετύχει ο στόχο. Με ποιο τρόπο είναι άλλη ιστορία. Γιατί είχαμε απέτηση. Εκεί δεν καταλήγουμε. Όχι, είχαμε απέτηση από την εθνική ομάδα να παράξει ποδόσφαιρο. Είχε το μπάτζετ η εθνική ομάδα έναντι τη Γαλλία, έναντι τη Πορτογαλία. Την ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία. Ποια αξία είχε για να πάει αλλιώ. Ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει πενταπλάσιο και εξαπλάσιο μπάτζετ από τι άλλε ομάδε. Παρουσιάζει αυτό το συνοθήλευμα. Δεν το ξέρεις ότι τα λεφτά... Σαν σύνολο, ένα λεπτό. Λεφτά... Ένα λεπτό. Συνοθήλευμα στα σύνολο. Σαν άτομα λειτουργούν πάρα πολύ καλά σαν μονάδες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει Βιερίνια, Μάτος, Βαρέλα, Πέλκα και Πρίγιοβιτς. Οκ, μπόι. Ναι. Εσύ το λες τώρα. Χτυπώ κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν κρούω κανένα κόδωνα. Λέω ότι ο προπονητής του χρόνου μόλις πάρει. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Μόλις πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή ενισχυθούν οι άλλοι. Ναι. Υπάρχει όσο το κοντράρουν. Όχι, δεν προλαβαίνουν ούτε να κατουρίσουν οι άλλοι. Okay. Βγάλανε τώρα την Αγία Σοφιά, συγκινήσεις, τις χαμένες πατρίδες. Την καμπάνα που χτυπούσε τότε το 1453 μας πήραν τα μουσεία που θα κάνουν. Τα μουσεία και αηδίες τώρα. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για κάτι πιασάρικο. Θέλεις. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, καλά που έχω και εσένα και με μιλάς. Όχι, δεν είναι δικιά μου ιδέα. Βεβαίως. Ποιανού είναι. Το κλέβω από τον Κυριάκο. Ποιος Κυριάκος. Ένας είναι ο Κυριάκος. Όλο κλέβησες. Ο Θωμαίδης. Μπράβο. Το κλέβω γιατί. Κοίταξε να δεις. Είναι μέσα στο δικαστικό ρεπορτάζ για όλου κάλτσα. Ναι. Αλλά. Τι. Όταν διαβάζω κάποια ονόματα. Ναι. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει, δύσκολα θα τους δούμε να περνούν το κατόφλι της φυλάκης. Τι θέστε, τι φυλάκη. Ένοχοι, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, για την κάρτα υγείας για 30 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Βασίλης Γκαγκάτσης, ναι. Συντόρης, Οικονομίδης, Γκυρτζίκης, Πιλάβιος, Τοπολιάτης, Χατζιαποστόλου, Καραμελίδης και Προύτζος. Βρούτος. Προύτζος. Πιστεύεις ότι υπάρχει όσο θα δεις, αυτό λέει ο εισαγγελέας. Τώρα ο εισαγγελέας προτείνει, ο πρόεδρος αποφασίζει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιον να περνάει την πόρτα της φυλακής. Ανάλογα το ρευστό. Ρωτάμε. Και θέλω απάντηση. Σου απάντησα τελείως, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ναι, ρε φίλε. Σε δύο λέξεις απάντησα. Ναι. Τέλος. Κάποιος από αυτούς πιστεύεις ότι μπορεί να μπει μέσα. Ανάλογα το ρευστό. Τι θες να σου πω άλλο. Θες να σου το εξηγήσω, δεν σου το εξηγώ. Δεν θέλω να μου το εξηγήσεις. Θέλω να μου πεις. Πιστεύεις δεν κατάλαβε ο Βλάκας την κατάλαβα πολύ καλά. Και τι με ξαναρωτάς. Είναι απλή απάντηση. Κάποιος από αυτούς θα πάει φυλακή. Ανάλογα το ρευστό. Θες άλλο. Ο κόσμος κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Τέτοια κόμπλα δεν έχω. Τώρα τι άμε πιστεύω. Με μπλέξεις εσύ εμένα. Άσε. Δεν μπορείς. Αυτό πήγα να κάνω. Ε, μάλλον. Πάμε παρακάτω. Άστο τώρα το έργο. Πάμε παρακάτω. Περνά το. Βγάλε φλάς. Φύγε. Τέλος. Εγώ άμα ήμουν θα με στείλαν μέσα. Ρε παιδιά. Αυτός μπορεί να την γλιτώσει γιατί μπορεί να είναι καλό δικηγόρο. Ποιος, δεν ξέρω. Ποιος είπε όχι. Γιατί άμα έχω καλό ρευστό, μπορώ να πάρω καλό δικηγόρο. Αλλά ο δικηγόρος θέλει λεφτά. Αυτό εννοώ. Αν θες να σου το εξηγήσω. Το κατάλαβες. Το Ρενάρ τα πει. Το Ρενάρ τα πει. Ρενάρ τα πει. Ναι. Το θυμάσαι. Βεβαίως. Ποιος ήταν. Ο τα πει. Πρόεδρος στην Μαρσέη. Ωραία. Πήγε φυλακή. Πήγε φυλακή. Αυτό στην Ελλάδα υπάρχει όσο το δούμε. Αυτό. Δεν νοιάζει εμένα ρε, στην είναι Ελλάδα. Πολύ απλό ρε. Ελλού Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει όσο το δούμε. Ανάλογα το ρευστό. Δηλαδή είδες το θυμάσαι τον προηγούμενο πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πώς το λέγανε. Εκείνος, θα θυμηθώ το όνομα. Και Εβραίος κιόλας. Ναι. Που τον πήγανε φυλακή, σιδηροδέσμιο. Ναι. Δηλαδή. Ατάφαγε στο κουμάρι ο Εβραίος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα δούμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Ανάλογα το ρευστό. Πάλι τα ίδια. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, έξω δεν υπάρχει αυτό.
Ρε, έξω έχει, υπάρχει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Φυσικά και υπάρχει. Με όλο το θάρρος, παιδιά, ο Ατρόμητος είναι εξαιρετικός στην τακτική του μέσα στο μάτς. Ναι. Ωραία μπάλα δεν παίζει. Καλό απόγευμα. Ναι. Τι εννοείς ωραία μπάλα? Γιατί η ωραία μπάλα στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένη. Στην Ελλάδα γενικά δεν έχουμε καλό πρωτάθλημα και καλό. Κοίταξε, ακούσε, πιο γρήγορη ομάδα από τον ΠΑΟΚ είναι. Σε ταχύτητα. Στροσκάν. Ο Στροσκάν. Στροσκάν. Ναι. Μάλιστα. Δεν έστρωσε καν. Και την πάτησε. Ευχαριστούμε εσάς τους δύο που υπάρχετε στα Ριζιανά για μας. Γιάννης Γιαννάκης, Ασπρόμαυρη Χαλκιδόνα. Μπράβο. Γιαννακάκης. Γιαννακάκης. Γιάννης Γιαννάκης είναι ένας μάνατζερ. Είχε και Γιάννη Γιαννάκη και μάνατζερ και ό,τι άλλο θέλει. Τι άλλο θέλει. Μόνο μάνατζερ. Είχε και κι άλλο. Όχι, δεν είχε άλλο Γιάννη. Είχε, ρε, φίλε. Και ένα κομμωτή είχε. Γιάννη Γιαννάκη. Έχει, πάμε. Είναι συνηθισμένο. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πάμε. Είναι συνηθισμένο. Πάμε παρακάτω. Πάμε, βάλε πέμπτη. Τι πένα πρώτη. Δεν βρίζω τον Ελευθερόπουλο. Πώς τον άκουσες? Ο Ελευθερόπουλος υπήρξε ένας μεγάλος τερματοφύλακας. Εντάξει. Πήρε πολλά... Βεβαίως, πήρε πολλά πρωταθλήματα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να κάνει καριέρα ηθοποιού, όχι προπονητή. Δεν τον βρίζω. Λέω ότι το επάγγελμα που διάλεξε στα προπονητηλίκη δεν το κατέχει, δεν το έχει. Είναι, ένα παιδί μου, το έχεις ή δεν το έχεις. Πάλι θα γίνει ηθοποιός. Βρε κάνει, βρε ράνει, βρε πρόβες, αυτά δεν το έχει. Πάει ο άλλος αυτοδίδακτος, μπαμ μπαμ ανεβαίνει στη σκηνή, τους διαλύει να πούμε τα πάντα. Δεν το έχει. Τι να κάνουμε, το ζόρι προπονητή να τον κάνουμε. Δηλαδή τον άλλο δεν πιάνουν τα χέρια, τον κάνουμε χειρουργό με το ζόρι. Δεν κάνει το παιδί. Τι να σε πω, με το ζόρι. Γιατί δεν είχε άλλη ομάδα να τον πάρει. Έστω και β' εθνική, πήραν το Σπανό. Κάτσε ρε κόκκινε. Γιατί πήραν το Σπανό, γιατί πήραν τον άλλο να τη Τρίπολη στη δόξαδρά μα. Γιατί πήραν τον Ντοστάνιτ στα Τρίκαλα. Ντοστάνιτ. Ναι, γιατί. Πε να σκάσουν αυτού του. Σκάσε ρε και μην πονέ, μην έρθει εκεί μέσα. Άντε μην έρθει και σπλάκο του στο ξύλο. Άντε και τα κάνατε εδώ μέσα, τι κουστάρετε! Συνεχίζει. Μη Γρηγόρη, μην εξάπτεσαι. Μη. Θα γίνει κανένα ντου τώρα και να μην εξάπτεσαι. Άμα του κάψω κανένα μηχάνημα κάποια μέρα, μετά θα βγάλω. Θα αρχίσει κουτουλιέ τώρα. Μη. Θα σπάσει κανένα κράνο πάλι και θα έχουμε θέματα. Μην αρχίσει κουτουλιέ. Ο κλαδά είναι ο άλλο, δύσκολο σε βλέπω. Μόνο για σένα. Με τον κλαδά δύσκολο. Άσε τον κλαδά τώρα και λαϊδάει. Σε κάτσει καμιά με το δάχτυλο, σε ξεφουσκώσει. Και λαϊδάει τώρα. Μη Γρηγόρη. Μη σπάσει κανένα κράνο γιατί. Για σένα λένε, θα βγει μέσα σε μπλακώσει λέει. Έρχεται μέσα ο κλαδάς. Οχ. Φέρνε. Ναι. Στο μικρόφωνο. Στο φωνό εκκλησία. Μαγκές την αδερφή όχι σε μένα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αυτή την κοπελίτσα εδώ δίπλα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Τι έγινε, εξαιρέστηκε. Πάμε για πρωτάθλημα και είμαστε και φρεσκοξυρισμένοι. Τι πάμε για πρωτάθλημα, το πήραμε το πρωτάθλημα. Το πήρε το πρωτάθλημα. Και όχι τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Ποιος θα μας κοντράρει, Ρακλής. Άκου, μαγιά. Ρε φίλε. Ποιος θα μας κοντράρει, πώς με αποκάλεσε εμένα, είμαι... Κοκκινομαγουλάκια. Όχι ρε, το άλλο που είχες πει. Λουκουμά με μούδι, με μούσι, τι. Λουκουμά με μούδι. Πολλά σε έχω πει. Μπομ φουλκαράκι. Όχι ρε, είπες ο Ραπτόπουλος και ο άλλος. Α, ναι. Καλά που είναι ο Ραπτόπουλος και βγάζει ψωμάκι να πει. Δόξα τω Θεώ να λες. Κάνω το σταυρό μου. Τον κλαδά. Δεν τρέπεσαι. Δεν πάει να διακόψει κανένα παιχνίδι τώρα με κνευρίζει. Μα αυτό το μούτρο τον απαταιώνα τώρα. Ειλικρινά τον έχει εκτίμηση. Αδερφός μου, φίλος μου. Αδερφός. Πάρε πώ και δεν έγινε τόσο παιδιά για να μην βαφτίσει. Συγκούλησε. Ενώ ο Γρηγόρης είναι. Ανοιχτό καρδό. Ανοιχτό χέρι. Ναι. Βέβαια. Λέω ο Κουλιανός, κουμπάρε μου. Μισό κεφάλι, κουμπαράκι μου, δεν το λέμε το ψέ, το λαμπαλικάρι μου. Πάω πουλάμε, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Αδερφέ μου. Λοιπόν. Τι έγινε. Καλό είναι να μιλήσουμε για κάτι τότε το οποίο είναι σημαντικό για ανθρώπους οι οποίοι τους συμβαίνουν πράγματα αλλά δεν δίνουν σημασία. Τι. Λοιπόν. Πριν από καιρό μου παρουσιάστηκε με μια φορά. Τι χρόνια έχει. Ναι. Πήγα προς νερού μου. Και έτσουζα. Τι, ουίσκι ή κατουρούσες. Όχι. Λογικό είναι. Έτσουζε. Τζόνι Γουόκερ, τι. Έτσουζε. Τι, πώς το είναι. Ναι, και. Αναγκάστηκα, πήγα στο γιατρό και μου λέει, έχεις προστατήτιδα. Ναι. Λοιπόν. Θα έκανα έρωτα από την πίσω πόρτα με καμιά κυρία. Λοιπόν. Δεν έβαλες του πιώτης που είσαι προφυλακτικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα πολύ περισσότερα. Όταν θες να κάνεις σεξ, μάθε πέντε πράγματα. Εντάξει, καλά, είσαι δώσε και 2 ευρώ. Εσύ είσαι προπονημένο. 2 ευρώ το σοπάνε. 2 ευρώ το προφυλακτικό, δώσε και κανένα 30 ευρώ να πάρεις κανένα τσιάλις, γιατί χωρίς τσιάλις δεν σε βλέπω να σηκώνεται. 30 ευρώ κάνει το τσιάλις. Εσύ δεν ξέρεις. Εσύ ξέρεις και τι με. Κάτι και αναγνώστη τόσο κάνει. Αλήθεια είναι. Καλησπέρα. Ενημερωμένο το βλέπω, ξέρει. Καλησπέρα, δηλαδή, να ξέρει τη τιμή των προφυλακτικών. Εντάξει, οκ, έχει μια λογική. Αλλά το φάρμακο να μου λέει τώρα και πόσο κάνει.
Ο κύριος Ραπτόπουλος τα ουρολογικά δεν πιάνεται. Είναι το... γνώστης πολλών θεμάτων από ό,τι βλέπω. Γιατρέ μου, θα σας κλέψει τη δουλειά. Μα πριν μια εβδομάδα τηλεσκόπησε, πού ξέρει αυτός. Τι ξέρει. Μάλιστα. Τι κάνετε. Καλά, εσείς πώς είστε, δόξα τω Θεώ. Μαζεύει πτώματα από τον δρόμο. Σταμάτα. Δεν πάνε να κάνουν εξετάσεις και πεθαίνουν σαν τα βόδια, σαν τους βλάκες πεθαίνουν. Αυτό κάνει. Δε εύχομαι περαστικά να είναι όλα. Έτσι, για όλους, για όλους. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, είναι το τσούξιμο που είχα εγώ, είναι μόνο αυτό, είναι σύμπτωμα της προστατήτητας ή υπάρχουν διάφορα τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, τα οποία πρέπει να μας ανησυχούν για να έρθουμε στον ουρολόγο? Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι από τα πιο κοινά προβλήματα σε άνδρες όλων των ηλικιών. Τσούξιμο στην ούρηση, πόνο ανάμεσα στους όρχες και στον προκτό, στην περιοχή που λέμε περίνεων. Είναι η γνωστή προστατήτιδα, η οποία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Να είναι προστατήτιδα που, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Ραπτόπουλος, κάναμε κάτι και κολλήσαμε ένα μικρόβιο, ή να είναι μια προστατήτιδα που να μετατραπεί σε χρόνια προστατήτιδα. Κολλήσαμε παραδείγματος χάρη ένα μικρόβιο σήμερα, το θεραπεύσαμε με αντιβιωτικά, αλλά γύρισε σε χρονιότητα. Και να κάνουμε εξετάσεις και να μην βρίσκεις μικρόβιο μετά, αλλά ο ασθενής να συνεχίζει να έχει ενοχλήματα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, η πρώτη περίπτωση είναι να έχει κανείς κάτι παροδικό. Παροδικό που λέγεται οξία προστατήτιδα. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να έχει κάτι χρόνιο. Μια χρόνια προστατήτιδα. Μάλιστα. Το χρόνιο ξεκινάει από παροδικό, το οποίο δεν έδωσε σημασία. Το χρόνιο μπορεί να ξεκινάει είτε από ένα μικρόβιο το οποίο είχαμε, το διορθώσαμε, το θεραπεύσαμε, αλλά άφησε μια χρόνια φλεγμονή στον προστάτη, γιατί ο όρος προστατήτιδα δηλώνει έναν ερεθισμό στον προστάτη. Ναι. Ο ερεθισμός, αν είναι έντονος, 39 πυρετό, γιατρέ μου, έχω 39 πυρετό, πάω κάθε τρεις και λίγο στην τουαλέτα, έχω έντονο πόνο, αυτό είναι κάτι οξύ και θέλει άμεση αντιμετώπιση. Πόνο πού, και στην κοιλιά? Πόνο κυρίως, όπως είπατε, στην ούρηση και χαμηλά, ανάμεσα στους όρχες και στον προκτό, στο περίνεο που λέμε. Και υπάρχει και το χειρότερο, γιατρέ. Αυτό το οποίο είχα εγώ και δεν μπορούσα να... Τα υπόλοιπα δεν τα είχα. Τη συχνοουρία. Αυτό ήταν απίστευτο. Να είμαστε αγκαλιά με τη λεκάνη της τουαλέτας. Ναι, να μην συμφωνόμαστε. Να μην μπορείς να κάνεις τίποτα και εκεί. Έτσι ακριβώς. Να νιώθεις την τάση. Και είναι επειδή μου έχουν πει πολλοί κόσμος, δεν το δίνουν σημασία. Και δεν ξέρω τι γίνεται αν δεν το δώσει κάποιο σημασία και δεν πάει στον γιατρό, τι συμβαίνει. Το συγκεκριμένο, κύριε Κόκκινε, που συζητάμε είναι αδύνατο να μην το δώσει κάποιο σημασία, γιατί τα συμπτώματά του είναι πολύ έντονα. Ναι. Έτσι βγήκε και ο όρος οξία προστατήτιδα. Ναι, γιατί ξέρετε, έχουμε το κακό να φοβόμαστε τον γιατρό. Ειδικά οι άντρες. Από όλες τις πολύ πιο πολύ από ό,τι οι γυναίκες. Ναι, πολύ πιο πολύ. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με τον γιατρό τους. Σε αντίθεση με εμάς που άμα πάμε στο γιατρό μας το θεωρούμε ότι χάσαμε τα πάντα. Μάλιστα. Αυτό συνήθως, να μιλήσουμε για την οξία, το χωρίζουμε σε δύο μέρη. Αντιμετωπίζεται πώς? Με αντιβιωτικά. Αντιβιωτικά. Για 15-20 μέρες αντιβιωτικά. Α, έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Δύσκολη θεραπεία είναι ο προστάτης. Είναι όργανο το οποίο περιβάλλεται από άλλα όργανα, το οποίο έχει έντονη αιμάτωση, αλλά δύσκολα διορθώνονται προβλήματα χρόνια. Αυτά τα προβλήματα που συζητάμε διορθώνονται πιο εύκολα. 15 μέρες αντιβιωτικά, κάνουμε εξετάσεις να βρούμε την ταυτότητα του μικροβίου και το διορθώνουμε. Το δύσκολο που ταλαιπωρεί πολλούς άνδρες κάθε μέρα στα ιατρεία και στα νοσοκομεία όλων των ουρολόγων είναι η χρόνια προστατήτιδα. Μόνιμες ενοχλήσεις. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Πάρα πολλά. Από τις πιο κοινές επισκέψεις σε ένα γιατρείο ενός ουρολόγου-ανδρολόγου είναι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουμε να αισθανόμαστε ευλογημένοι τώρα, γιατί όταν μου λέμε, κατά κάποιο τρόπο με τρομάζεται. Ερώτηση. Ναι. Η χρόνια προστατήτητα. Ναι. Έχει περιοδικά. Έχει περιοδικά. Περιοδικές εμφανίσεις. Περιοδικές εμφανίσεις, περιοδικά συμπτώματα. Σε πολύ κόσμο γίνεται πολύ χειρότερα μετά την εξπερμάτιση. Σε άλλον κόσμο ηρεμεί λίγο καιρό μετά την εξπερμάτιση. Φανταστείτε, κύριε Κόκκινε, προβλήματα που σε πολύ κόσμο τον αναγκάζουν μέχρι και ψυχολογική βοήθεια να ζητήσει.
Κάνει τα πάντα ο γιατρός και δεν περνά τα προβλήματά του. Θα αναγκαστεί να πάει σε ψυχολόγο. Έτσι ακριβώς. Φτάνει μέχρι εκεί ο άνθρωπος γιατί θέλει να έχει επαφές, θέλει να εξπερματώσει, να εξπερματίσει και δεν μπορεί γιατί ξέρει ότι θα πονέσει φρικτά την άλλη μέρα. Και αυτό πώς αντιμετωπίζεται, συντηρητικά ή μπορεί να φτάσουν. Συντηρητικά κατά κύριο λόγο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση χρόνια προστατήτιδα να μην βρεις ποτέ μικρόβιο ή να βρίσκει συνέχεια μικρόβιο. Να είναι δηλαδή ο οργανισμός πολύ δεκτικός και ευαίσθητος από κάποιο μικρόβιο το οποίο δεν το αντιμετωπίζει. Δεν σκοτώνεται και ενώ δίνει σωστές αντιβιώσεις άντε ξανά πάλι. Γιατί ο κάθε οργανισμός είναι κάτι διαφορετικό να το πούμε. Κάτι διαφορετικό. Γιατί κάποιοι λένε ότι μα εγώ πήρα αυτό και έγινα καλά και ως πράγμα εγώ το πήρα και δεν έγινε. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό δεν θα ακούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Διπλανή μας σε κάθε άνθρωπο τα φάρμακα δρούν διαφορετικά και ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τον δίπλα μας. Μπορεί να είναι παρόμοιο αλλά ποτέ το ίδιο. Επειδή με τρομάζει το τελευταίο που είπατε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση και χειρουργείου. Η χειρουργείο για την χρόνια προστατήτιδα κάνουμε μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής ουρεί με απόφραξη. Δηλαδή ο ασθενής ουρεί χωρίς να πιάνει καλή πίεση. Να έχει δηλαδή ο προστάτης του κλείσει την ουρήθρα και τότε θα προβούμε σε εγχείρηση. Αλλιώς έχουν βγει κάτι καινούργιες ουσίες, φυτικές ουσίες, με κάποια φυτικά αντιφλεγμονώδη για τον προστάτη. Με χαροποιείτε, μ' άρεσε πολύ ό,τι φυτικό με χαροποιεί. Καθώς επίσης και χημικές ουσίες, τα κοινά φάρμακα που δίνουμε για τον προστάτη. Αλλά υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο με το συγκεκριμένο πρόβλημα και πιστέψτε με ότι πολλοί κόσμος πάει καλά. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που συνεχίζει να ταλαιπωρείται αλλά όχι στον βαθμό τον οποίο είχε έρθει την πρώτη φορά. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν απαραίτητο το κολλάμε με τη σεξουαλική επαφή όπως είπε ο προκοπένος. Παίζει ρόλο, σίγουρα παίζει ρόλο. Εντάξει. Αλλά μπορεί κάποιος να το κολλήσει και χωρίς να υπάρχει, να είναι θέμα σεξουαλικής επαφής. Γιατί έχει ευαίσθητο οργανισμό και είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Όλα σήμερα είναι αντιμετωπίσιμα. Δεν υπάρχει ασθένεια, δεν υπάρχει πάθηση που δεν αντιμετωπίζεται. Τώρα αντιμετώπιση θα είναι 100%, 70%. Πάντως στα πάντα υπάρχει βοήθεια. Και ο κύριος Ραπτόπουλος κάθε φορά περνάει τα μηνύματά του και με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί το βασικότερο όλων ποιο είναι να παίρνουμε προφυλάξεις. Δεν διαφωνούμε, απλά εντάξει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το βασικότερο όλων. Το βασικότερο είναι ότι έχουμε εσάς που όποτε χρειαστήκα μας δώσατε τα φώτα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αναγνώστο. Ο κύριος Αναγνώστο είναι ουρολόγος, ανδρολόγος στην Εγνατίας 96 με τηλέφωνο το 24673. Πρόθυμος όποτε χρειαστήκαμε να μας δώσει τα φώτα του, γιατί εμείς οι άνδρες είμαστε λίγο κολλημένοι με πολλά από σεξουαλικά ζητήματα μέχρι αυτού του είδους που είναι από τα πιο συχνά. Και τον ευχαριστούμε που έχει την διάθεση και μας δίνει τα φώτα του και ξεκαθαρίζουμε τα θέματα. Κύριε Αναγνώστο, να έχετε καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και είναι πάντα χαρά μου να μιλάμε μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για ένα κομμάτι το οποίο είναι ξεχωριστό, μπορεί να είναι καθαρά ιατρικό. Λοιπόν, ο φίλος κράζει το ραπ, γιατί φίλε τον κράζει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πρέπει να σε χαϊδέψει τα αυτάκια ότι παίζεις καλή μπάλα. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπεις. Αν πιστεύεις ότι είσαι ικανοποιημένος, φίλε, θα πάρεις τηλέφωνο, θα ρωτήσεις ό,τι θες. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά που ρωτάς για τα ιατρικά. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε γιατροί. Λοιπόν, τώρα εσύ φίλε μου Κωνσταντίνε που μιλάς για μαέστρο, για τον Λουτσέσκου, εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι μαέστρος. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής, γιατί όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Έχει καταφέρει και έχει 9 νίκες και μία ισοπαλία και οι αριθμοί είναι αυτοί οι οποίοι κρίνουν όλο τον κόσμο. Και εσένα και μας και τον Εμίλιο και τους πάντες. Δυστυχώς σε αυτή την καπιταλιστική κοινωνία την οποία ζούμε, η οποία είναι κοινωνία αριθμών, δεν είναι κακό το καπιταλιστική κοινωνία, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να βλέπουμε ότι όλοι είμαστε αριθμοί και όλοι κρινόμαστε αποτελέσματα. Δηλαδή, σε ρωτάω εσένα, αν ο Ηρακλής είχε 3 νίκες
και δεν είχε χάσει. Είχε χάσει 0-1 από τον Ατρόμητο. Θα υπήρχε πρόβλημα όμως Νιάρδη. Εγώ λέω ποτέ. Αν δεν είχε χάσει και στα τρία ντέρμπι ο Πάκο Ερέρα, θα είχε πρόβλημα προπονητή ο Παναθηναϊκός, ο Άρης. Όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι το θέαμα, είναι η ουσία. Και γι' αυτή συζητάμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εσχιάδης Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί πηγαίνετε προκειμένου να αποκτήσετε είτε το Σκόντα, είτε το Kia, είτε το Hyundai, τον ονείρο σας. Να έχετε όφελος 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και εκτός των υπολείπων μην ξεχνάτε ότι όλος ο Νοέμβριος, πάει ο Σεπτέμβριος, έχει ημέρες Black Friday. Ημέρες οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα να περιμένουμε την Παρασκευή και σήμερα που είναι Πέμπτη πάτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και διαπιστώνετε ότι παίρνετε κάτι το οποίο είναι σε φανταστική τιμή. Πληροφορίες για το πώς θα πάτε στο 2310-596-596. Απαραίτητο διάλειμμα και βανακόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οι γραμμές είναι δικές σας στο 2310-393-993, 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54-340. Υπενθυμίζω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τουριστική διαγραφή το αυτοκίνητό σας. Μην το αφήνετε και πληρώνετε τζάμπα και σήματα και ιστορίες και τέλη. Λοιπόν, οριστική διαγραφή, αν είναι παλιό και χρειάζεται, έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του κινητού. Τηλεφωνείτε στο 18133 και σας την κάνουν σε ένα λεπτό, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listopart.gr θα βρείτε σίγουρα μέσα από ένα τεράστιο παζάρι εναλλακτικών που υπάρχει ένα το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Ο Κωστής φαγώθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα των μονάδων και όχι του προπονητή και αλλά του Προέδρου και των υπολείπων και των υπολείπων. Δεν είναι αισιόδοξος για τον Άγγελο Αναστασιάδη για την Εθνική. Στον Ηρακλή τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα. Για τα υπόλοιπα είδατε, τα δικά του, ξέρετε, κλασικά. Το ποτήρι το βλέπει πάντα μισοάδιο, ποτέ μισογεμάτο. Εντάξει, λέει, αλλά από εκεί και πέρα θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέει ο Κωστής. Λοιπόν, παρέα με τα μπαμπάτσικα στην Αγίων Πάντων 28, τηλέφωνο παραγγελιών το 2310-510-045, εκεί όπου μπορείτε να πάτε μια παρέα και ακούστε, με 12,99, με 13 δηλαδή ευρώ, να πάρετε ένα κλαπ σάντουιτς, μια λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία αφράτα πιτάκια Ανατολής με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο, και δώρο μία πέψη και να σκάσετε από το φαγητό, γιατί εκεί είναι όλα όνομα και πράγμα. Μπαμπάτσικα. Και φυσικά δεν μιλάμε για τα μπέργκερ, μην ξεχνάτε, ένας μπορεί να πάρει δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ. Λοιπόν, οι γραμμές είναι κατηλημένες κατά τα 5-6, μπορεί άλλος ένας να τηλεφωνήσει, πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Κατάλαβες ότι πρέπει να κάνεις σεξ με προφύλαξη, όσο μπορείς να κάνεις την ηλικία σου. Εγώ δεν έχω ανάγκη, φίλε. Δεν έχει ανάγκη, αλλά έτσι όταν έκανε πίπι. Αυτό έγινε κάποτε. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Ότι για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει κάποτε. Γιατί τώρα δύσκολα θα έτσι το πίπι. Έλα, πίπι. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε, ναι. Τι είσαι με του γιατρού, Τάτσι Μητσικότσε, εσύ και να ξέρει. Εγώ είμαι με του γιατρού γιατί έχω ένα μεγάλο παιδί. Α πάει 30 χρονών ευγενή και α ψοφήσω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Τι παξίλο, ρε. 67 θα είμαι. Μια χαρά θα. Παρακαλώ. Λέγε, φίλε. Γεια σα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το λεκανοπέδιο του Έσχους. Άλυμος εδώ. Καλώς το Γιάννη. Λεκανοπέδιο του Έσχους. Έτσι, καλά του είπε. Βρωμιά και δυσοδεία. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να λαλήσουμε. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Ολυμπιακούς. Είμαι Ολυμπιακός και είμαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Να προσέχεις μόνο, φιλαράκι Κώστα, ουρολόγος και χωρίς δάχτυλο δεν γίνεται να προσέχεις. Και εγώ εμένα είναι και ψηλός ουρολόγος. Ο Φίστας είναι και ένα 88. Έχει μακριά δάχτυλα, αλλά είναι μαλακός. Μια χαρά. Μια χαρά. Καλή συνέχεια, παιδιά, και καλή εκπομπή. Καλά. Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καιρό. Με τα τέτοια στη γενική κλινική ο Νίκος, το από τον Κιανό Σταυρό, καλύτερο περιβάλλον. Τα προφυλακτικά, εντάξει. Εσύ τα πουλάς 3 ευρώ. Μου να χαθείς, ρε. Τι μεραβδόσεις είναι. Περίπτωρα, τι να κάνει ο άνθρωπος. Πώς θα ζήσει, ρε.
Οι περιπταράδες ζουν με τα λεπτά. Από κάπου πρέπει να βγάλουν. Από τα νεράκια, από τα προφυλακτικά. Τα τσιγάρα δεν βγάζει γιατί τα παίρνει το κράτος. Αυτός. Εκτός αν πουλάει. Τι να γίνει, κλέπτης να γίνει. Όχι, να πουλάει νόθα. Όπως εδώ πουλάνε στην πλατεία. Γεια σου Γιάννη. Και δεν πάει κανένας να του πιάσει. Εδώ οι Ρώσοι πουλάνε. Πείτε τα τώρα να ξυπνήσουν κάποιοι πριν να είναι αργά. Ο Ρουμάνος έπιασε τα βάνη. Δεν εξέλιξε κανέναν. Δεν πρόθεσε κανέναν από την πρωταθλήτρια K19. Έγινε προπονητής από τα λεφτά του Ιβάν. Γιατί να υπάρχουν ακαδημίες με τέτοιο προπονητή. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα σας. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο Ράγιας. Κλαίνε, κλαίνε και οι καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς. Λέγε. Ένα καλοπροαίρετο σχόλιο πάντα. Ναι. Προς τον αγαπημένο μας διευθυντή, τον κύριο Γιώργο Μπούζο. Ναι. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο πρέπον και πιο δίκαιο. Ναι. Στο γκάλο που βάλατε το μεσημέρι στη σελίδα του Μετρόπολη στο Πέμπτο. Ναι. Θα υπήρχε και ο τρίτος θερματοφύλακας εθνικής ομάδος και όχι μόνο δύο. Δηλαδή, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Ναι. Η ερώτηση ήταν αν ποιον θεωρείς πρέπει να ξεκινήσει σήμερα ο Άγγελος κάτω από τα δοκάρια, το Πασχαλάκι ή το Βλαχοδήμο. Δεν ξέρω γιατί εξαιρέθηκε. Ο Μπάργκας, το θεωρώ ατόπιμα, καλόπιστα το λέω από εκεί και πέρα, εσείς αυτοί οι οποίοι θα κρίνετε αν ήταν σωστό ή όχι. Το επόμενο που θέλω να πω είναι το εξής. Κύριε Άγγελε Αναστασιάδη, δεν ξέρω εάν θα σας διακατέχει οποιοδήποτε οπαδικό συνέστημα όταν θα καταρτίζετε την 11η ή την 14η της ομάδος, αν και δεν έχει πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟ, μόνο δύο νομίζω έχει, Πασχαλάκι Πέρκα, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν νομίζω να έχει. Εσένα τι σε πειράζει, σε νοιάζει ο Έλληνας? Εμένα με νοιάζει το εξής. Εσύ τις αρκούδες που τις σκοτώνουν οι Αλβανοί και τρως το σηκώ, σε πειράζει που είναι Αλβανός, που σκοτώνει την αρκούδα, δεν πούμε. Άσε με να τελειώσει. Yeah. Εμένα με νοιάζει να παίζει και ο παίκτης του ΠΑΟ και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Να είναι Έλληνα. Αυτό με νοιάζει εμένα. Σε νοιάζει πολύ, ε. Με νοιάζει γιατί δεν γίνεται να του πιέρουν τα πνευμόνια του ΑΕΠΣΥ, ο οποίος είναι ήδη στα κόκκινα. Α, έπαιρνε παίκτες να ήταν στα πράσινα. Τι φταίμε εμείς γι' αυτό εδώ. Τώρα τι έχει κάνει το βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάντια μας. Τώρα για τα δάκρυα που κυλίζουν. Για τα που κυλάνε. Για τα μουσεία. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά θα τα πείτε σε αυτούς που πληρώνετε. Σε αυτούς που ζουν λέγοντας τρεις φορές την ημέρα ΑΕΚ. Όχι σε εμάς. Εντάξει. Ναι. Ότι έχουμε ένα ελιπές ρόστερ. Υπάρχει ειδικός αυτούργος και λέγεται Δημήτρης Μελισσανίδης, ότι δεν έχει θωρακιστεί ομάδα εξωαγωνιστικά, είναι καθαρά ευθύνη του κ. Μελισσανίδη. Επομένως, επικροτούμε τα καλά, αλλά θα σας κρίνουμε πολύ αυστηρά σε όλα αυτά τα οποία ευθύνεστε. Εάν η ΑΕΚ χάσει το πρωτάθλημα, εάν, δεν το έχει χάσει ακόμη, θα το χάσει η Ελέο Μελισσανίδη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα της χρονιάς, δεν διαβάζεις τον αέρα. Γιατί δεν διαβάζεις τον αέρα. Παρακαλώ. Γιατί δεν διαβάζεις τον αέρα. Γιατί δεν κάνουμε διαφήμιση και τι να τους κάνουμε. Εγώ είμαι. Θες λεφτά εσύ. Σωστό. Έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Όσον αφορά το γιατρό και τις συμβουλές που έδινε. Ναι. Επειδή έχω στο οικείο περιβάλλον περιπτώσεις που, και φίλοι δηλαδή, και ο γιος μου συγκεκριμένα, που είχαν τη χρόνια αυτή προς τα τίτιδρα. Όλα μια χαρά περάσαν, αλλά προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, στο αντιβιωτικό που θα σας δώσουν. Υπάρχει ένα αντιβιωτικό, το οποίο για κάποιο λόγο, το λέει βέβαια στις παρενέργειες, χτυπάει τον τένοντα, τον αχίλιο τένοντα. Και νεφρά μπορεί να χτυπήσει. Μπράβο. Ο αχίλιος τένοντας. Έχω περιπτώσεις όπου το παιδί έμεινε για 6 μήνες με πατερίτσες και στο γύψο και τελικά δεν γιατρεύτηκε. Γιατί δεν τους λέμε το απλό, ρε φίλε. Θέλετε να κάνετε προκτικό σεξ, φάλτε προφυλακτικό. Καμία σχέση. Θέλει δηλαδή. Για χρόνια περίπτωση μιλάμε. Από εκεί την πατάνε οι περισσότεροι. Είναι κόκκινε, δεν το καταλαβαίνει τώρα. Από εκεί την πατάνε. Λοιπόν, το αντιβιωτικό αυτό, ενώ το λέει μέσα βέβαια, λέει μία στις 10.000. Αλλά το έχω περιστεί στο δικό μου περιβάλλον. Από τους 10, οι 3 το πάθανε. Άρα δεν είναι ένα στις 10.000. Άρα μπορεί να πει το στατιστικό πάνω. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πούμε το αντιβιωτικό στον αέρα. Όχι, ούτε για αστείο. Τσούσκες απαγορεύεται να τρώνε. Τι πικάντικα απαγορεύεται. Τσίπουρα δεν πρέπει να. Τίποτε. Με δύο χάπια σου λέω. Πήρε και του λένε 20 μέρες θα παίρνει αυτό το αντιβιωτικό. Με το δεύτερο χάπι παρέχει. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες τα λένε αυτά. Τι λένε, κοκκινιά, πάρε τη βίωση. Πάρε τη βίωση, υπεύθυνοι επιστήμονες.
Σου λέει την παρενέργεια. Δεν στη λέει. Κατάλαβες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Περαστικά. Είναι και δεν περνάνε. Έχω κάτι φίλους εγώ που είναι, επαναλαμβάνεται η προστατικότητα. Ξαναεμφανίζεται πάλι μετά. Ναι. Σαν μικρόβιο. Ναι. Έλα, ε. Ναι. Έλα, ε. Έλα, ε. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, εσύ είσαι. Δεν μου λες. Ο φίλος σου δεν τον λες τώρα εκεί πέρα δίπλα, ε. Ρε λέγεται. Όχι, ρε θα με πεις. Όχι, ε. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Τι λέει ο κόκκινος, τι λέει. Ο γουρουμαμούρης, πώς το λες. Εσύ είσαι κούκλος, ε. Είσαι και χαζοχαρούμενος είναι της άλλης. Έχεις πει, ρε. Ήπιες τίποτα, ρε, το μεσημέρι. Άντε, για χαρά, για σκώσε. Χαζοχαρούμενος. Αυτός πάνε πολύ πιο χάλιας από τον κόκκινο. Αλλά δεν το βλέπουμε. Μη κόκκινο, εντάξει, μην το παίζεις άντρας. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Γουρουνομούρης, εντάξει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν είσαι και κούκλος, εντάξει. Άσε τώρα, πήρε. Ναι, ναι, μη. Τρεις και τέταρτο. Ναι, πήρε. Για να μου αποκαλέσει γουρουνομούρη. Εντάξει. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Εντάξει. Παρακαλώ. Εντάξει. Εντάξει, δεν είπα κάτι κακό. Πάμε κόσμο. Γελάω. Έλα, βίλε. Υποθέτω ότι είναι η σειρά μου. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κωστή και τον Κόκκινο σχετικά με το αν έχεις καλό δικηγόρο, πηγαίνεις φυλακή στην Ελλάδα ή όχι. Έτσι είπα εγώ, ναι. Φυστά. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή η ικανότητα του δικηγόρου που σίγουρα θα είναι και δικηγόρος ο οποίος, αλλά ακριβώς. Ναι, αυτό είπα ακριβώς. Εγώ, ναι. Αυτό εδώ πέρα επαναλαμβάνω και εγώ. Και ο Κόκκινος ανέφερε ένα τυχαίο στο παράδειγμα του Ντομινίκ Στροσκάν. Του κύριου Στροσκάν, ναι. Ακριβώς. Ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, ο Κόκκινος είπε ότι πήγε φυλακή. Έτσι νόμιζε ο Κόκκινος. Ναι. Κατοίκον φυλακή ήταν. Όχι, όχι, όχι. Άκου. Απλούστατα, η γυναίκα του, η απάμπλουτη Γαλλίδα, με το όνομα Σεκλέρ, απλούστατα πλήρωσε τη μαύρη καμαριέρα του ξενοδοχείου. Και τελείωσε. Η οποία και απέσυρε τη μήνυσή της. Αυτό είναι. Κύριε μου, ήταν έγκλειστο σε ένα. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, με τα λεφτά όχι, σου λέει γίνεται. Όχι, αυτό σου λέει. Όχι. Υπήρξε προφυλάκηση, ναι, έως ότου ανεκλήθη η μήνυση της, της καμαριέρας. Αυτό ήταν για πάνω, καμαριέρα. Πάνω από δύο. Οι Αμερικάνοι αστυνομικοί τον κάνανε μία παρέλαση της χειροπέδας για να τον ξεφτελίσουν. Κύριε μου, να ρωτήσω. Με αποτέλεσμα μπορεί όντως να χάσει και το δικαίωμα να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Μπορεί να έχετε κάθε πολιτικό δημιουργία. Ήταν το θέμα. Μην λέτε πράγματα τα οποία καλά δεν ισχύουν. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, τι γιατί κάποτε σε μία κάποια άλλη εκπομπή σας, ναι, είπε ότι ο Βαρβάκης, αυτός ο μεγάλος ευεργέτης Ελλάδος, φυλακίστηκε από το ελληνικό κράτος. Εξορίστηκε, ποτέ δεν είπα φυλακίστηκε. Είπατε φυλακίστηκε. Εξορίστηκε. Ψάξτε την εκπομπή σας. Κυρία μου, είναι πολύ εύκολο να σας πω κάτι. Καλά, ρε, δεν σου μιλάει άσχημα άνθρωπος. Όχι. Σε μιλάει μια χαρά. Κύριε Κόκκινε, ναι, εγώ σας λέω ότι άλλο πράγμα η Αμερική, άλλο πράγμα η Γαλλία και άλλο πράγμα η χώρα μας. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύετε ότι χώρα με τα λεφτά. Ένας λαοπρόβλητος πρωθυπουργός. Εσύ πιστεύετε ότι με τα λεφτά. Μ' ακούτε, κύριε μου. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Έχετε μάθει να ακούτε. Και να συζητάτε. Εσείς έχετε μάθει. Εσείς αγενείς, κύριε μου. Εσείς αγενείς. Μα κριτική σε κάνει, δεν είναι αγενείς. Κάνετε κριτική, αλλά δεν θέλετε ο άλλος να απαντήσει. Αφήστε να απαντήσει. Είπατε αυτά που θέλατε. Δεν έχω τελειώσει την κριτική μου ακόμη. Δηλαδή, τι θέλετε να πετάξετε κι άλλη λάσπη. Πετάξτε. Να πετάξω λάσπη. Μα τι κάνετε. Όχι. Όχι, εγώ στο χιόνι δεν τραβάω χειρόφρενο. Ακούω την κριτική σας τώρα. Δεν μου λες το μυαλό το βρήκες ή ήταν δώρο. Δεν είναι τώρα αυτό τώρα. Στα πάντα. Αυτά σας μάθα στην Αθωνιάδα. Εσένα που στα μάθανα. Μιλάτε για εκτελενιστές. Εσένα που στα μάθανα. Χωρίς να γνωρίζει. Πήγες πότε σχολείο. Εγώ σας μιλάω στον πληθυντικό αγαπητέ. Εγώ σε μιλάω στον ελληνικό. Είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερό σας. Και τι σημασία έχει η ηλικία. Και η μόρφωση. Η μόρφωση. Το κοινωνικό περιβάλλον λίγο, που μεγάλωσε ο καθένας. Λίγο δύσκολο, κύριε μου. Δεν μπορείτε να είστε τόσο γενείς και να μιλάτε για το κοινωνικό μου περιβάλλον. Ούτε για τη μόρφωση. Δεν είμαι αγενής. Όχι, σας λέω. Είστε πολύ αγενείς. Είστε πολύ αγενείς. Γιατί έχετε το θράσος. Α, ναι. Έχετε το θράσος και τη θρασιδηλία να μιλήσετε για το οικογενειακό μου περιβάλλον το οποίο το αγνοείτε. Δεν έχετε ιδέα.
ούτε δεν ποιο είναι. Για οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα το είπατε, κύριε μου. Τώρα το είπατε, κύριε μου. Μίλησα είναι τιμή μου, είναι τιμή μου που κάποια στιγμή εκεί πέρασε και από. Φαίνεται, ναι, ότι την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου, ναι, σας τη διδάξανε σαν παραβολή του Τελένη και του Φαρισαίου. Θυμάστε αυτή την ατάκα σας. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ειδονίζεστε τώρα με αυτά που λέτε? Ναι, πάρα πολύ. Μπράβο. Να το κάνετε συχνά. Μ' αρέσει να βάζω τα πράγματα στη θέση τους. Τα δικά σας δεν τα πράγματα. Δεν μου αρέσει η παραπληροφόρηση. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Ακούστε λίγο κάτι. Ο κάθε άνθρωπος στη δουλειά του κάνει λάθη. Χαίρομαι πάρα πολύ να με διορθώνουν. Ναι. Εσείς πήρατε αυτή τη στιγμή, νομίζετε με το μυαλό το οποίο υποδείχτε ότι έχετε, ότι με πικάρετε. Να πείτε που έχω κάνει λάθος, να γελάτε με τα μούτρα σας, όχι με εμένα. Μη θυμώνεις. Γιατί εσύ μιλήσεις για το σπίτι μου. Τέτοιος είσαι. Τι είπε, ρε. Εσύ, εσύ μιλήσεις για το σπίτι μου. Το οποίο το. Όχι. Είσαι ελάχιστος. Είσαι ένα άγνωστο σκουπίδι. Το οποίο είχε το θράσος και την αλητεία να μιλήσεις για το οικογενειακό μου περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Θεό. Ο κύριος Ραπτόπουλος με γνωρίζει το πολύ Θεό, καλά. Το Θεό, δεν με ενδιαφέρει. Ο κύριος Ραπτόπουλος με γνωρίζει πολύ καλά. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να σας πει για το ποιόν μου. Το ποιόν σου το είδαμε, το κατάλαβαν όλοι. Μίλησες, ρε γουρούνι, για το οικογενειακό μου περιβάλλον. Για την αυθονιάδα. Δεν πάνε αυτοί στα μούτρα στον καθρέφτη. Μίλησες για το οικογενειακό μου περιβάλλον. Μη. Και ποιο είναι το κοινωνικό το επίπεδο. Έχεις τέτοιο θράσος. Μη. Έχω ακούσει αλήτες και αλήτες, αλλά σαν και σένα κανείς δεν υπάρχει. Επόμενο. Θα πείτε και άλλα ακόμη, θα πέσετε και άλλο στο επίπεδο. Να πέσω, έλα μπροστά μου να μου τα πεις αυτά. Μη. Πολύ ευχαρίστως. Θα χαρώ πολύ. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω όμως. Πολύ ευχαρίστως. Δεν νομίζω να το κάνεις. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Γιατί έλα κόκκινε σε σένα, αδεφήνομαι. Ό,τι θες πες. Γλυγόρη. Δεν μου λες αυτός ο κύριος γιατρός που βγήκε είναι προσωπικός σου γιατρός? Προσωπικός μου γιατρός? Ναι βρε φίλε, για το προστάτη. Γιατί αυτή, εγώ είμαι το 54 γεννητής. Και τώρα έχω προβλήματα προστάτη. Δεν δουλεύει το εργαλείο. Ναι. Άκου να σε πω, Γρηγόρη. Πήγα σε κανένα 2-3 εδώ στη γειτονιά μου. Ρε φίλε, δάχτυλα ψηλά έχει χοντράει. Φίλε, με αυτά δεν κάνουμε πλάκα. Όχι. Γιατί όχι, δεν σε κάνω πλάκα. Με αυτά δεν κάνω. Με ιατρικά θέματα δεν κάνω πλάκα. Λεπτά τον έχω γνωρίσει. Λεπτά. Δεν σε κάνω. Δε σε εγώ κάνω τον έχω γνωρίσει. Λεπτά δάχτυλα. Λεπτά δάχτυλα. Πήγα, αν πει, δεν μου λες, μπορείς να μου δώσει τη διεύθυνση του να πάω. Τα είπαμε, Γνατία 96, τον επόμενο. Γρηγόρη, τα νύχια του τα κόβει. Μήπως έχουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα από εγώ. Ναι, έλα φίλε, ναι. Λοιπόν, από Κορδελιό παίρνω. Α, μάλιστα, βέβαια. Ακούω κάτι φωνούλη διαμαρτυρίας από το πρωί για τον ΠΑΟΚ, για κάτι offside λέει. Δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν για τον goal offside? Όχι βέβαια. Γιατί πάλι. Ένας κατασυρεή δολοφόνος χρόνια τώρα δεν δικαιούται να με κάνει εμένα παρατήρηση επειδή πέταξα το χαρτάκι εκτός κάδου. Καλό το παράδειγμα σου. Α, μπράβο. Και πρώτα απ' όλα τον κόλλο, επειδή το έχω δει πολλές φορές και καρέ-καρέ, ήταν καθαρότατο. Καλά, τώρα χάνεις το δίκιο σου. Έχουν μπει γκολ μέτρα offside. Άλλο αυτό. Με έχουν φάξει φέτος. Σωστό. Ένα αυτό. Πρώτον. Για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ που άκουσα πάλι από το πρωί κάποια λεγόμενα, ναι, να μην αναφερθώ, γιατί κάποιους παίκτες που έχω δει εγώ από κοντά, από δίπλα-δίπλα, τους έχω δώσει. Αντιπάλους εννοείς. Ναι, πάρους παίκτες. Ναι. Όπως είναι ο Μαραντόνα, Ρουμενίγκε, αυτοί τους έχουν δει μονάχα σε χαρτάκια χέρια που τα μαζεύαν. Ωραία. Και κατά τα άλλα έχουμε φτάσει στο 1/3 του πρωταθλήματος. Η ομάδα είναι πρώτη, δεν ξέρω αν παίζει μπάλα, θα μου πείτε εσείς. Δεν ξέρω αν είναι κολόφαρδια, αν παίζει μπάλα. Η ανάλυση είναι η εξής. Η ανάλυση είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή επίθεση και πρώτο στην άμυνα. Πολύ καλό, πολύ καλή δηλαδή. Άκουμε. Είναι πολύ καλά γυμνασμένος ο ΠΑΟΚ. Ένα αυτό. Η τετράδα του στην άμυνα. Ότι η τετράδα του στην άμυνα. Οι στόπερ του δένουν πολύ καλά. Ο Μάτος έχει τα θέματά του, αλλά μπροστά δίνει πολύ περισσότερα από όσα χάνει πίσω. Και ο Βιερίνα, όσο ήταν υγιής, δηλαδή με φόρμα, ήταν πολύ καλή. Ο Πασχαλάκης έχει πια σταθερότητα πλέον. Να σου πω κάτι. Ναι. Το μόνο μεμπτό από μένα και πιστεύω από τους συνοπαδούς είναι ότι η ομάδα παίζει ίσα ίσα για να κερδίσει. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή βάζει ένα γκολ.
και μετά δεν ξέρω, φρενάρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι. Για να βγάλει τον αγώνα. Όχι. Όπως έγινε η ομάδα κάποιου ποιοτικού ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά. Δεν έχει σύνολο, δεν έχει. Άκου να δεις. Δεν έχει αυτοματισμούς. Δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Εντάξει. Επίσης, δεν έχει. Οι χαφ λόγω αργότητος δεν έχουν την πίεση στα ανάλογα χαφ του αντιπάλου. Και αναγκάζεται, επειδή δεν υπάρχει ο Μπίσεσβαρ στα χαφ, το βάζετε πολλές φορές αριστερά ή στον πάγκο, να οργανώσει από πίσω. Και πάει με την μέσα πλάγια. Από την κοινικότητά του. Πάει από την πλάγια γραμμή. Έχει κάποια στραβά. Το στραβόξυλο δίπλα μου μέσα από την κοινικότητά του λέει μια αλήθεια. Φωνάζει. Ρε παιδιά, και αυτά που λέτε σωστά είναι. Μισό. Φωνάζει ο αδύναμος. Οκ. Τα λέμε. Κατάλαβε. Πιστεύω ότι αυτό σε καλύπτει. Έπεσε στα μάτια μου ο Ολυμπιακός και ο Καραπαπάς. Γκρεμίστηκε αυτή η ομάδα η οποία ήταν ο τρόμος εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάποτε. Μέσα σε δύο χρόνια να κλαίει για μια διαιτησία η οποία τον ευνοεί και φέτος. Παρακαλώ. Και προσπαθεί να περάσει μέσα στον κόσμο του Ολυμπιακού άλοθη, τα οποία ευτυχώς ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι όριμος και δεν μασάει από Μαρινάκη και Καράπαπα. Και λέει, όχι φίλε, μίστε με. Και δεν μπαίνει στη διαδικασία, ο ΠΑΟΚ είναι δυνάστης. Πώς, αφού έχει αδικηθεί. Ο ΠΑΟΚ μας, δεν μας κάνει το κέφι να παίξει μπάλα. Δεν μας εμπνέει. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα ρε παιδιά. Καλώς τώρα. Καλησπέρα, εσύ ο Μόναχο, τι κάνετε. Καλώς το Μόναχο. Άντε ρε, κοιλιά έκανε με τον άλλον η εκπομπή να πούμε. Γρηγόρη, μη θυμώνεις με τέτοιους. Εγώ πήρα από εξωτερικό, παίρνω, θα μιλήσω 30 δευτερόλεπτα μόνο. 7 λεπτά μιλούσε αυτός και έλεγε τα αυτά του να πούμε. Λοιπόν, για την εθνική, ένα πράγμα να ξεκινήσω λίγο από την εθνική, γιατί αδικείς λίγο κάσε κάποια πράγματα τον Ολυμπιακό. Όταν λες ότι μόνο από Ολυμπιακό έπαιρνε παίχτες. Δεν είπα αυτό, όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, ένα λεπτό να τελειώσω. Όχι, είπα ότι, για να πάει κάποιος παίκτης στην εθνική τα τελευταία 25 χρόνια. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τον Αλκέτα Παναγούλια, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δίκαιος, προπονητής μεγάλος δεν ήταν, αλλά ήταν φοβερός εκλέκτορας. Άλλο θέλω να παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, να θυμίσω ότι δεν έχει πάρει το καλύτερο εξάρι όλων των εποχών στην Ελλάδα ενώ έπαιζε στον Ολυμπιακό. Παίχτη που έβγαλε ο Ηρακλής, έτσι. Για το Στολτίδη μιλάει, ναι. Για το Στολτίδη, ναι. Το καλύτερο εξάρι όλων των εποχών. Τώρα, πάμε τώρα λίγο στα ευχάριστα, γιατί δεν θα. Τα αποτελέσματα το δικαιώσαν όμως, ε. Σωστά. Ναι. Εντάξει. Μπορεί όμως να είχε καλύτερη πορεία και πριν και μετά. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ ακούω τις εκπομπές και με το σκοπιμένο δεν έχω πει. Δεν έχει καλό σήμα. Κάτι χάλασε στη γραμμή, φίλε. Έλα τώρα, μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, επειδή ακούω και πολλές εκπομπές μαγνητοσκοπημένες και έλεγε, ας πούμε, άκουσα τον Αλέξανδρο που έλεγε, εντάξει, να πάρεις πρωτάθλημα Μαρινάκη κτλ. Φίλοι του ΠΑΟΚ, να έρχεστε να πάρετε πρωτάθλημα πριν τις εκλογές, γιατί μετά θα περάσουν άλλα 33 χρόνια. Έτσι. Μακάρι να το πάρουν φέτος, το αξίζουν, έχουν ομαδάρα καλή, να το πάρουν, γιατί μετά 33 χρόνια κοκό δεν έχει. Τώρα για τον Γρηγόρη, ένα μήνυμα στην παράσταση. Είπε ότι χθες συλλάβανε 49 ανθρώπους γύρω από το Πανεπιστήμιο. Ναι, γίνεται μια. Το τελευταίο καιρό μαζεύουν κόσμο από το Πανεπιστήμιο και οι περισσότεροι οπαδικά εκεί στο κέντρο είναι Ηρακλειδείς, γιατί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όχι. 49 είπε. 49. Λίγο προσοχή, ρε παιδιά, άλλοι δύο μήναν και ο Γρηγόρης. Δηλαδή, μην το. Να το προσέξουμε. Γρηγόρη, να πιάσω και εμένα, φίλε. Πού το ξέρω. Εντάξει, τα φιλιά μου, παιδιά. Να σε καλά. Έξυπνο, λοιπόν. Μείον 60.000 ο Ολυμπιακός. Οι τρεις βαθμοί που περίμενε ο Κωστής πάνε στράφη. Και ο Ολυμπιακός δυνατός στα δικαστήρια. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 για τα 390. Είχε απόβαση. Ναι. Ναι. Υπενθυμίζω ότι είμαστε παρέα με την Εσκιάδη Παλοδήμος όπου μπορείτε να αποκτήσετε το αυτοκίνητο το οποίο θέλετε σε τιμές Black Friday όλο το Νοέμβριο. Περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, είτε θέλετε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai, και να έχετε εκτός των άλλων και όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν εκεί. Πληροφορίες για το πώς θα πάτε στο 2310-596-596. Λοιπόν, οι 4 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες. Να πω ότι η απόφαση είναι σκάνδαλο. Η απόφαση είναι σκάνδαλο. Και ότι τώρα δικαιούνται οι αεξίδες να φωνάζουν. Γιατί ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο. Είναι καλό που τιμωρήθηκε με πρόστιμο για τον ΠΑΟΚ, γιατί σε περίπτωση που έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα λέγανε ότι να ξέρεις ότι ας πούμε με τις μείον 3 κτλ. Εγώ σε ΠΑΟΞΙΔΕΣ το πρωί το είπα στον Κουλιανό. Λέει τι θα βγει κτλ.
Του λέω, κοίταξε να παρακαλάς να μην φάει μείον τρεις Ολυμπιακός. Λέει, γιατί. Γιατί τον έχεις, του λέω. Τον έχεις και στην Τούμπα, είσαι και σε καλό φεγγάρι, έχεις και ατομικά καλούς παίκτες. Αυτοί μέχρι να κάνουν μεταγραφή, αν θα κάνουν κανένα παίκτη γκολτζή, θα χάσουν και άλλους βαθμούς σε μικρά μάτς. Οπότε γιατί ξεκινάς με μείον δύο, ξεκινάει κανονικά και τον περνάς. Τον δίνει άλοθη τον αεξί να φωνάζει. Ναι. Τον δίνει άλοθη. Ναι. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Άρα εξοδικαστικά και στο δικαστικό δυνατός ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δείχνουν ότι έχουν δύναμη εκτός διαιτησίας. Ναι. Η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει δύναμη στη διαιτησία, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει βαθμούς και από το διαιτητή. Βέβαια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει και τη διαιτησία μαζί του και τον δικαστή, ας πούμε. Την εύνοια του δικαστή. Άρα είναι πρόβλημα. Πάμε. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Είναι... Για όσους παρακολουθούμε. Ναι. Είναι για ο εξής δικαιούται να φωνάζει. Γι' αυτό ο Παοξής που έφαγε πέρσι μείον 2 λέει: α, κύριε, ξέρεις, μείον 3 Ολυμπιακός δεν έφαγε. Και εγώ σε πήρα το πρωτάθλημα και δεν έφαγες μείον 3 και είχες και διαιτησία και εμένα με τράβηξε. Αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παοξ και πάρα πολύ. Επικοινωνιακά. Πάρα πολύ. Αν έχει το. Όχι βλαχοχωριάτικα. Να το γιατί να τον κάνουμε διαφήμιση, ρε φίλε Extra 4. Γιατί να τον κάνουμε διαφήμιση. Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ άλλο καυγίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, πα και ασχοληθούμε μαζί του τώρα. Εντάξει. Όχι. Α κάνει ένα αντιληστικό ωρό και να το λύσει το πρόβλημα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Καλά. Έλα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Βεβαίω. Οχ. Άστα, οχ, κύριε Αυτόπουλε. Θυμάσαι πριν δύο χρόνια που πλακώσανε του παίκτε του Πλατανιά και βγάλανε μόγκο. Και δεν τιμωρήθηκαν και δεν πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το θυμάσαι, ε. Ναι. Γιατί τα σβήσαν όλα τα βίντεο και αυτά. Ναι. Κάνανε την Πεκή. Ναι. Οι παίκτες του. Ναι, ναι. Τα Πλατανιά. Ας υπάρχουν νόμοι. Όταν δεν υπάρχει βίντεο, να υπάρχει τιμωρία. Πήρανε και δεν πήρανε. Λοιπόν, ακούστε καλά, κύριε ΠΟΚ και Μαρινάκη. Όσο υπάρχει Σαββίδης, δεν θα παίρνει άλλη ομάδα πρωτάθλημα. Όχι όσο υπάρχει Μαρινάκης, που είπε και ο προηγούμενος για μένα, έτσι δεν είπε ο προηγούμενος, ναι. Ο Ολυμπιακός, ναι. Δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Ακούτε. Ναι. Έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Καλά λέει. Α, μπράβο. Ωραία, πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε. Στην εθνική. Αυτή η εθνική πιστεύω να αλλάξει η νοοτροπία, να φύγουν μέσα από μέσα ο Γιώργης και... Τους καθάρισε ο Αγιορίτης αυτούς. Καθάρισε. Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα πάμε μπροστά και στο... Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, σέβομαι τα πάντα, αλλά ο Θεός και η Παναγία δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Τι δεν παίζουν? Δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Τι παίζουν, πόκα παίζουν, τι παίζουν. Σοβαρέψου λίγο. Γιατί κάνετε το σταυρό σας? Δεν παίζουν, ρε. Γιατί στα χειρουργία παίζει. Συγγνώμη, στο χειρουργείο που παίζει, γιατί κάνεις το σταυρό σου? Παίζει να πιάνει τον Ιστέρι. Κάτσε, ρε φίλε. Στην μπάλα δεν παίζει ποδόσφαιρο. Κάτσε, ρε κόκκινε. Στο χειρουργείο γιατί παίζει? Δεν παίζουν μπάλα. Στον παίχτη δεν παίζει ο Θεός, στο χειρουργό γιατί παίζει? Άμα παίζει για τον χειρουργό, παίζει και στον, για τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Έλα, τελείωνε. Έλα, έλα. Πάμε. Ας τον κόσμο να ελπίζει και να πιστεύει στο απίστευτο. Τι να του βάλει φρένο εσύ? Ναι, έλα, φίλε. Έλα. Βρε καλό στο βαθύ Πασόκ. Βρε ανεστόρητη. Μου μιλάτε για Μαρινάκη σήμερα. Ναι. Σαν σήμερα εκτελέσανε 3 πρωθυπουργούς, 2 υπουργούς και 3 στρατιωτικούς στο Γουδί. Στο Γουδί. Ανεστόρητη. Και μας τι μας νοιάζει? Τι σε νοιάζει? Με νοιάζει που τι κάνανε υπουργούς. Ούτε, δηλαδή, συγγνώμη, ούτε με ενδιαφέρει. Στο Google πήρες τηλέφωνο για να ξέρω. Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα. Ναι. Ο Μαρινάκης, ναι, διεκδικεί πρωτάθλημα. Τι διεκδικεί? Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα διεκδικεί. Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο. Το περσινό. Φρεάς το περσινό. Δύσκολο, έτσι, το έκανε εύκολο. Το περσινό. Το φεγγάρι δεν τον είπε τον Πάοκ το περσινό. Κοίταξε, κοίταξε. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει μέχρι το τέλος. Ναι. Ο Μαρινάκης. Τα περίμενε στα περσινά? Όχι. Όχι. Λοιπόν. Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό πέρσι καθόλου. Περίμενα την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Ο Ραπτόπουλος έλεγε. Τον ΠΑΟΚ πρωταθλήτρια. Τώρα θα την πω. Έλεγε. Μείον τρεις ο Ολυμπιακός. Να υπολογίσεις και μείον τρεις. Μείον τρεις ο Ολυμπιακός. Πώς γίνεται, ρε φίλε? Μείον τρεις ο Ολυμπιακός. Έλεγε. Επέμενε. 60.000 προς τον Ολυμπιακό. Ακούστε αυτό που λέει. Το περίμενα στο κύπελο, κόκκινο. Ο φίλος ο Κούγιας 30.000. Ένα λεπτό. Ο Κουλιανός που έχει άνθρωπο δικηγόρο σε πολύ μεγάλο πόστο στην Αθήνα, σε. Άντε να πω στην ΕΠΟ. Μίλησε μαζί του και του είπε
ότι περιμένω, περιμένω μείον τρεις στο κύπελο. Εντάξει, δεν είπε κανείς, κανείς δεν πίστευε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα μείον τρεις. Στο κύπελο. Αυτό δεν είπα και εγώ. Στο κύπελο το περιμέναμε. Ναι. Και δεν το πήρε ούτε εκεί. Ναι. Εντάξει. Αυτό δείχνει δύναμη. Ακούς. Φυσικά δείχνει δύναμη. Και ο φίλος ο Χούγιας 30.000. Τι έπαθε. Για τις δηλώσεις με την Ξάνθη. Τι έκανε. Θυμάσαι. Εντάξει, τα 30.000 για τον Κούγια, φίλε. Είναι καλά, πολλά εντάξει. Για τα φρύδια του. Το είπε σήμερα, το είπε. 800.000 έχω πληρώσει, λέει, δεν για δηλώσεις που έχω κάνει. Κούγιας είναι διάβολος με τέσσερα κέρατα. Πανέξυπνος. Να μην τις έκανε. Πανέξυπνος είναι. Πώς, να μην τις έκανε. Ναι. Να μην τις έκανε. Αυτό έχει και πληρώνει. Μα κάτι πήρε τη Λάρισα Γάμα Εθνική, την ανέβασε Άλβα, την έχει σωμένη τώρα. Μια χαρά είναι ο Κούγιας. Δεν μου λες αλήθεια να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποια είναι η πιο ιστορική ομάδα, η Δόξα Δράμας ή η Λάρισα? Ποια είναι? Η Δόξα Δράμας. Έχει πάρει πρωτάθλημα? Όχι. Γιατί η πιο ιστορική? Δεν είπες πιο μεγάλη, είπες πιο ιστορική. Πιο ιστορική. Και ιστορική. Και ο Ηρακλής πιο ιστορικός είναι από τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι στη Β' Εθνική με το Μυροφορίδη να παλεύει εκεί. Ο Ηρακλής είναι η πιο ιστορική ομάδα στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να πει όμως στα μάτια του απλού φιλάθλου ότι δεν έχει πάρει τα πρωταθλήματα, τους τίτλους κτλ. Η Ζωζό Σαφουτζάκη είναι ιστορική. Αλλά δεν τη θέλει κανένα τώρα να την κάνει έρωτα. Φύγε, επόμενη γραμμή. Φύγε από εδώ πέρα. 86 χρονών είναι, πάει. Φίλε μου, ναι. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν διαφήμιση. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το τύπο, είναι αστείο. Είναι ταπεινή μου γνώμη. Αν νομίζω ότι κάνω λάθος. Οκ. Πάμε. Παρακαλώ. Παιδιά, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Υπομονή και όνειρα, Σπύρο. Λοιπόν, εγώ ήμουν Αθήνα, πήγα στο γήπεδο χθες ήρθα από Θεσσαλονίκη και σήμερα τώρα το μεσημέρι άκουγε η διευθυνσία. Ξέρετε ότι τόσα χρόνια που βγαίνω δεν μιλάω για διευθυνσία. Ωραία. Άσε τον πρόλογο και πες μου για την τιμωρία, πες μου. Θα σου πω, στην ιστορία. Γιατί σε έχω δίκαιο άνθρωπο. Για την τιμωρία, πες μου. 60 χιλιάρικα και όχι μείον 3. Τώρα ενημερώθηκα από εσάς. 60 χιλιάρικα και όχι μείον 3. Μείον 3 έπρεπε να πάει στο κύπελο. Ξεκάθαρα. Εγώ τώρα την τιμωρία να κάνω. Μισό λεπτό. Θα πρέπει να διαβάσουμε την έκθεση της αστυνομίας. Όλα αυτά. Τι έγραψε η αστυνομία. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Μπράβο. Αλλά αν έχουν γίνει επεισόδια θα πάει μείον 3 στο κύπελο. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει στο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο ο κανονισμός της ΕΠΟ. Αφαιρείται από το κύπελο. Λοιπόν, εγώ επειδή πήγα και στο γήπεδο και θα σου πω και κάτι για να ενημερώνω και τον κόσμο, ήμουνα 15-20 θέσεις δίπλα από το βαλικάρι που έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το γεγονός. Το γνωρίζω και ανέλαβε τα έξοδα της κηδεία χθες και δεν. Το οποίο, παιδιά, είναι σε φτύλα σήμερα, εν έτη 2018 με τόσα προβλήματα, κάποιος να κουβαλά μια αρρώστια και μια προσβολική αγάπη για την ομάδα του και επειδή δεν θέλει να έχει να πηγαίνει στον τόπο, έτσι. Στάσου ρε φίλε, ένα λεπτό. Συγγνώμη, είσαι άδικος. Γιατί ρε παιδιά, εγώ είδα μια φωτογραφία, ναι, ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε με τη φιάλη, 95 ετών, με τη φιάλη οξυγόνου στο γήπεδο. Όχι, αυτός που πέθανε 55 χρονών. Ναι, δεν διαφωνώ. Όπως επίσης θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα καρδιακό. Ποιος? Από ό,τι λέγανε και από ό,τι έχει δει κανένα πεθαίνει που να μην έχει πρόβλημα καρδιακό. Όχι, και κάτι βουλωμένο θα έχει για να πεθάνει και κόκκινε. Δεν θα το ήξερε ο άνθρωπος ή θα το ήξερε και δηλαδή με συγχωρείς. Όποιος έχει πρόβλημα καρδιακό να κάθεται στο σπίτι να μαλώνει με τη γυναίκα του, πιο γρήγορα θα πάθει έμφραγμα. Άμα τώρα αρχίσει η μουρμούρα. Να πεθάνει και κόκκινε. Δηλαδή τι έχει, επειδή είχε πάθει καρδιακό ή κανένα μπαλονάκι, σταμάτησε η ζωή μου δηλαδή. Να σου πω λίγο κάτι, εφόσον είχε πρόβλημα. Αυτός πάλι σε μια έντονη συγκίνηση, μπορεί και την ώρα που έκανε σεξ να το πάθει αυτό το πράγμα. Έτσι και το πάθει εκεί. Και να συγκριθούμε δει και έρθει ο Ολυμπιακός, εντάξει, δηλαδή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟ, δηλαδή μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Και τι είναι καλύτερο, να πεθάνει σε 75 και να σέρνεται 4 χρόνια στα νοσοκομεία, μπες βγες, καλύτερα που πέθανε όρθιο. Όχι ρε παιδί μου, αλλά επειδή έχουμε και εμείς παιδιά και έχουμε άρρωστη με το ποδόσφαιρο. Τη νέα γενιά μην την κάνουμε να είναι παθολογική άρρωστη με τις ομάδες τους. Σπύρο, στο ξαναλέω. Δεν έκανε κάτι. Πάμε. Από έντονη συγκίνηση. Τώρα, ήταν η ώρα του. Άσε τώρα, ρε φίλε. Δεν κάνω χρυσομάτια, λέω ήταν η ώρα του. Βρέα, μα θέλει άλλο να ευχαριστηθεί. Ο άλλο πέθανε ο δικό μου και είδε μια γκόμενα. Και λέει, αμά λέει τώρα να μπορούσα. Δεν μπορεί. Πλάκα κάνετε. Όχι, λέω, δεν ήταν από την αγάπη του και τον. Δεν έκανε κάτι. Δεν πήγε να τρέξει να κάνει. Πάμε. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά από έντονη συγκίνηση όταν έχεις κάποιο πρόβλημα. Καμιά κλειστή αρτηρία μπορεί να φύγεις ξαφνικά. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν αλλά και τον είναι καλύτερο από το να φύγεις μπες βγες. Δεν υπάρχει θάνατος και καλύτερο. Υπάρχει.
Αυτός τι πεθάνει όρδιος, τι λένε, πλάκα κάνεις. Αξιοπρεπέστατα πεθαίνει. Ορίστε. Μπες, γες, γες, μπες. Αυτό που λέει. Σου πάω μπιμπιλίνο, κάνεις, άσε καημένε τώρα. Λέγε ρε φίλε. Αυτό που λέει. Έλα φίλε. Η ιστορία με τα κράνη είναι αληθινή ή κουτούλησε σε κανένα τείχο και... Κοίταξε, δεν ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι. Γιατί είναι το και κεφάλι του κόκκινου, ναι. Το κεφάλι του κόκκινου είναι σαν του καριμπού. Ναι, αλλά εσύ θα βαρούσε το κράνος, δεν θα βαρούσε το κράνος. Εμένα το κεφάλι μου δεν είναι τόσο δυνατό σαν του κόκκινου. Δηλαδή, αν ο κόκκινος γίνει ένας καυγάς και μαλώσει, καλύτερα να τίνει το κεφάλι του παρά το χέρι του. Στην Πράγα όταν τον πλακώσανε, γιατί τον έβαζες μολυβόνερο μετά και δεν στην Πράγα. Μισό λεπτό. Ποιος τον πλάκωσε στην Πράγα. Κοίταξε να δεις. Τον τελικό. Αυτές οι μαγιές, άκου να δεις. Αυτό πάω στο γήπεδο και με ρωμάν 50 άτομα στην Πράγα. Εσύ είσαι μάγκας. Έλα, αν μπορείς να το δίνεις από εδώ. Πήγε στην Πράγα και τον βαρέσαν 10 άτομα τον κόκκινο και κάνατε μεγάλη μαγιά. Δεν με βαρέσαν 10 άτομα. Και 10 να σε βαρέσαν. Όχι, ρωτάω λέει... κάτι τώρα, αυτό τι αξία έχει, ρε φίλε. Άμα πας στον εισαγγελέα. Τι αξία έχει, στον εισαγγελέα μπροστά, πάρετε τις μάνες σας. Τα παιδάκι μου δεν έκανε τίποτα, ήσυχο έγινε. Όχι, μπορεί να μου λύσει μια πορεία. Ναι. Τι αξία έχει. Τι σχέση έχει αυτό με την Πράγα. Ρε, πραγματικά. Πάμε, πάμε. Επόμενη γραμμή. Όταν αναδεικνύεις κάτι, δηλαδή πάμε σε ένα μέρος και μας βαράνε 10 άτομα. Πάμε να πει τι μας δίνανε. Και τι ήταν αυτό, πρέπει να τραπούμε. Ή μαλώσαμε εμέναν, φάγαμε, δώσαμε μπούνιες, πρέπει να τραπούμε. Ρε πλάκα κάνετε ρε. Ρε οι μπαμπάδες σας όταν σας γεννούσαν, κερνούσαν στο καφενείο ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Κερνούσαν στο καφενείο, έκανα γιόλι. Με τη θηλυκή φωνή σαν του Γεωργιάδη του Άδων, νιανιανιανιανιά, βγήκε να πει τον κόκκινο τώρα. 10.000 έσημα ο κόκκινος. Για δώσε κουτουλιά στον κόκκινο να δεις τι θα πάρει. Ρε κόκκινο πραγματικά. Συγγνώμη. Το κεφάλι σου δηλαδή, όταν γεννήθηκες. Δηλαδή με κεσαρική σε βγάλω, πώς βγήκες. Όχι. Κανονικά βγήκες. Σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό βγήκες με αυτό το κεφάλι. Δεν τι καημένη τη μάνα σου. Άστε εκεί που είναι. Και καλός άνθρωπος ήταν. Πώς βγήκες τέτοιο καθήκη εσύ. Καλή γυναίκα. Πω, άγια γυναίκα. Η μαμά του κόκκινου. Που καλύτερη γυναίκα και ο μπαμπάς του Βασίλης. Ο δοδίατρος για το φίλο που ενδιαφέρεται για τη μόρφωση και ο πολιτικός μου γενικός ο πατέρας μου, επειδή ενδιαφέρεσαι. Και ψάξει να βρεις έναν ο οποίος δεν έχει πτυχίο στην οικογένειά μου. Επειδή ενδιαφέρεσαι και για τη μόρφωση. Επόμενος. Έλα, Βίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Από ορυχεία από το Λεβάνιδος. Ρε, καλώς τον. να βοηθήσω λίγο τον φίλο τον Αϊκή από Καστοριά. Να τον βοηθήσεις. Δεν έχει μόνο δύο παίχτες. Έχει τον Κίτσιο, έχει τον Πέλκα, έχει τον Μαλεζά, έχει τον τρίτο τερματοφύλακα, έχει τον Κουλούρη, έχει τον Χατζησαΐα, έχει τον Γιαννούλη. Αφιόντως αν παίζει τον Ιταλικό. Ναι, κατάλαβα το πάω. Ναι. Λοιπόν, όσο για τον Ολυμπιακό, θέλω να το πω, 1,5 χρόνο ο πρόεδρος τους έχει γυμνό. Κρυώνεις. Σωστό. Κρυώνεις. Σωστά μιλάς. Όπα, περίμενε. Και μισό λεπτό λίγο Γρηγόρη. Μισό, πριν ολοκληρώσεις. Με μάγκας όμως βγαίνει τώρα. Ποιος. Ναι, ναι, σε αυτό που λες, εντάξει, είπαμε, δεν αλλοιώνεσαι φύλακο τη μια μέρα στην άλλη. Αυτός έχει κάνει... Κάτσε να κάνω εγώ μια ερώτηση και σε σένα και στον Γρηγόρη. Γιατί, και στον κόσμο. Γιατί λέμε ότι άλλαξε κάτι, κάτι. Αλλά εγώ βλέπω ότι όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ένα λεπτό, δευτερόλεπτα. Πιστεύετε ότι ο Μαρινάκης σήμερα χάρηκε? Όχι ρε φίλε, ο Μαρινάκης να το κάνει. Χάρηκε ο Μαρινάκης. Αυτό που λέει ο Κωστής είναι καλή διαστροφή. Γιατί ο Μελισσανίδης... Έχει άλωθη. Γιατί, ναι. Τώρα δεν έχει άλωθη ο Μαρινάκης. Κατάλαβες. Ενώ ο Μελισσανίδης έχει άλωθη. Πάμε. Και κάτι ακόμα να πω για το φίλο πάλι τον ΑΕΚΤΗ. Ότι να μην φωνάζει και λέει για τον πρόεδρο ότι δεν τον έκανε ομάδα. Γιατί πέρσι έφαγε το μεγαλύτερο παραμύθι από τον πρόεδρο του ότι κέρδισε το πρωτάθλημα. Φέτος συνειδητοποίησε ότι το πήρε το πρωτάθλημα. Αυτά, καλό μεσημέρι, παιδιά. Επίσης, να σε καλά, χαιρετίσματα στα παιδιά και στα ορυχεία. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, ναι. Έλα φίλε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Ωραία, κι εγώ. Mm. Πήρα να ευχαριστήσω το φίλο μας τον Ολυμπιακό που μας είπε πως αν ξαναβγεί η κυβέρνηση, λέει ο Κούλης, θα δούμε 30 χρόνια λέει θα κάνουμε το πρωτάθλημα. Αν ξαναβγεί, γιατί πότε βγει, ναι, πότε βγει ο Κούλης. Είναι πολύ ειλικρινής. Ο Αμερικάνος θα καθορίζει ποιος θα βγει. Τα 40 που τα πήρε. Όχι ο ελληνικός λαός. Ορίστε. Λέω, τις εκλογές τις καθορίζει ο Αμερικάνος, όχι ο ελληνικός λαός. Ό,τι του πούνε να κάνει. Θα δώσει κάτι φράγκα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκπαντήση ομάδα, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Α, το λέω εγώ το ξέρω. Ούτε το Κούλης ούτε το Μούλης θα βγει. Έλα ρε, θα βγουν πάνω ένα στον άλλον, αλλά σε ακούω, πες μου. Ναι, λέω, δεν εξαρτάται από τον Έλληνα ποιος θα βγει. Τώρα που μαθαίνω ότι από πάνω και οι Γερμανοί δίνουν λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ για να μοιράσει, στους πιναλαίους εμάς δηλαδή,
πιστεύω ότι θα τα τσατσάκια των Αμερικανών, οι Γερμανοί δίνουν σε εμάς λεφτά. Καταλάβατε τη διαδρομή του χρήματος. Δίνει στον Τσίπρα χρεστό για να πληρώσει. Κατάλαβες πώς θα βγει ο Τσίπρας. Εγώ εστιάζω την οτροπία που λέει ότι εμένα τους βολεύει, φιλέ. Να το χαίρεσαι το φαντάζομα ένα. Σωστό. Αυτό θα σου πω τους ώρα. Να σε καλά, σωστό. Γρηγόρη, τους βολεύει την Τρόικα και την Αμερική ο Τσίπρας. Είναι καλός απέναντί τους. Οπότε... όταν στο είχαμε πριν από 6 μήνες γελούσες. Γελούσα, ναι. Ναι, και σου λέω. Μου λες. Όταν βλέπεις ότι ναι. αυτοί ναι. είναι τόσο υπάκουοι και εκτελούν με τέτοια ακρίβεια ότι τους λέτε. Με αυτό περνάμε ήσυχα. Βόμβες δεν πέφτουνε, οχλαγωγίες δεν γίνονται. Όπως επίσης εμφανίσαν ένα σκανδαλάκι με μια μεγάλη ιατροφαρμακευτική εταιρεία ναι. και αφορούσε... στελέχη της υποψήφιας ναι, της άλλης, ναι. και σου λέω αυτά δεν σε προβληματίζουν. Όχι, είναι λογικά. Όχι, δεν σε προβληματίζουν. Όχι, ότι, ότι είναι όπλα στα χέρια. Τώρα πρόσεχε. Λένε ότι υπάρχει 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτά αν δεν τα δω και τα ακούω στα λόγια, ακούω λόγια της Χαλιμάς, σαν τα παραμύθια της Χαλιμάς. Και λέω, όταν αρχίζουν και δίνουν και πάρε και αυτό και δεν κόβουμε. Δηλαδή, κάτι άλλο είναι το παιχνίδι του παράλογου. Δηλαδή, σου λένε σαν θα σου κόψουμε 1000 ευρώ από το μισθό. Λέμε ότι παίρνει 2000, σου κόψουμε 1000 ευρώ. Ναι. Αυτοί έχουν σκοπό να σου δώσουν 1500 από την αρχή. Ναι. Σου λέει 1000 ευρώ, 1000 ευρώ. Σου λέει, όχι, δεν δέχομαι, δεν βγαίνουν. Αρχίζει το μπαζάρι. Στα 1500 θα νιώθει και ευχαριστημένο. Αυτοί θα έχουν κάνει τη δουλειά ναι. του. Ναι. Αυτό κάνουν και τώρα γιατί άλλο... είναι παιχνίδι. Άκου γιατί άλλο παιχνίδι γίνεται. Επειδή οι νέοι που έχουν φύγει. Δεν χωνεύουν τη σημερινή κυβέρνηση. Λογικό είναι. Θα πάρουν ντεζαβαντάζ κινητρά για να μην έρθουν να ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν στο εξωτερικό. Θα αλλάξει το σύστημα. Άστο γιατί σου λέω. Το θέμα είναι ότι. Τι θα ψηφίσουν έξω. Τι παπαριά είπε αυτό. Τι θα ψηφίσουν. Μπορεί να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Πώς, ποιο τρόπο. Ηλεκτρονικά. Άστο θα γίνουν πολλά. Δεν ισχύει αυτό μέχρι στιγμή. Ναι, θα τα δει πολλά σου. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το πλεόνασμα που είπε ο Γρηγόρης, Γρηγόρη, ναι. δεν θα δεις ούτε ευρώ εσύ, γιατί δεν είσαι δικό του παιδί. Δεν είσαι δημόσιος, φιλαράκι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Η μεγαλύτερη αηδία που άκουσα, πραγματικά και με ενόχλησε, από τα πολλά που έχω ακούσει και έχω εκνευριστεί, ήταν όταν συζήτησε ο Τσίπρας με τον Ιερώνυμο, δεν πρόλαβε να μιλήσει και εγώ πιστεύω δεν περάσει αυτό που θέλει να κάνει. Το πρώτο που έκανε. Είπε ετοιμαστείτε για 10.000 προσλήψεις. Εντάξει, ξεκάθαρα. Δηλαδή λέω έλεος. Έλεος. Κάτσε ρε, κάτσε ρε φίλε λίγο. Και τι ρε φίλε, οι παπάδες δεν θα κοιτάξουν τα συμφέροντά τους, τα δικά τους θα κοιτάξουν. Δεν μιλάω για τους παπάδες. Για το πώς χρησιμοποιούν το κάθε τι. Δηλαδή ο ένας θεωρεί δεδομένο ότι θα περάσει αυτό από την Αρχιεπισκοπή. Μου 10.000 προσλήψεις. Παπάδων. Το δημόσιο. Παπάδων. Όχι ρε. Τι. 10.000 το δημόσιο. Ναι. Όχι ρε. Δημόσιο πάλι με το πρόσφατο τη βγάλαμε 10.000 ευρώ. Λέει γιατρούς, νοσοκόμους. Δεν είναι ψήφια αυτή. Αυτό σου λέω. Λοιπόν. Δηλαδή κατευθείαν ψηφοθυρία. Έλεος ρε φίλε. Συγγνώμη. Γιατί. Ένα λεπτό φίλε. Αφού έτσι θέλετε, γιατί να σας πάει ο Τσίπρας αλλιώς. Και ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Έτσι δεν λειτουργείτε. Λαμογίστηκα. Για την πάρτι σας. Για την Ελλάδα δεν ενδιαφέρεστε. Αλλά λοιπόν δεν ενδιαφερόμαστε. Για την πάρτι μας. Καλά κάνει ο Τσίπρας. Το κούλι και ο οποιοσδήποτε. Τη δουλειά του κάνουν δυστυχώ. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Πρέπει να κατηγορήσουμε. Όχι, δεν θέλω. Εμάς κατηγορώ. Α. Εμάς κατηγορώ. Πώς ψηφίζεις, σύμφωνα με το συμφέρον σου. Εγώ όχι. Και όχι, είναι παιδάκι εγώ... με εσύ είσαι υπεράνω. Όχι, τελείως. Εγώ είμαι χαζός του χωριού. Όχι, είσαι χαζός εσύ, δεν είσαι εσύ. Τα σου δίνουν τα λεφτά και εγώ τα πούνε. Είμαι χαζός του χωριού. Σκουπίδια. Άλλο τα λεφτά, μπερδεύεσαι. Δεν είναι εσύ. Άλλο. Και να σταθώ λίγο, συγγνώμη, να σταθώ λίγο στην Κωνσταντίνιδα. Ραπ. Έχει ένα φίλο σου, ο Πάπαρος. Κωστά. Σε φωνάζει ο φίλος και εσύ βγάζεις τα ακουστικά. Τι θέλει. Ότι. Ρωτάει, τι κάνει ένας φίλος σου. Ποιος φίλος. Ο Πάπαρος, ο φίλος του, τι κάνει. Ο Πάπαρος. Ναι. Για την Κωνσταντίνα, τι κάνει. Παπαριές κάνει. Κλείσμα τι κάνει. Πάμε στο τελευταίο για ένα λεπτό, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Καλησπέρα, φίλε. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Καλά, εσείς. Το καταδύναμε. Να κάνουμε μια παρατήρηση λιγάκι. Να κάνετε μια παρατήρηση. Την Αττική έπνευση να συγκρίνει τη Λάρισα με τη δόξα. Έτσι. Καταρχήν, η δόξα όταν εσουρανούσε δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάρει το πρωτάθλημα εκείνα τα χρόνια. Ούτε γιατί το λέτε αυτό, συγγνώμη.
Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα. Όλα γίνονταν στα μουντιά και στα μουλοχτά. Δεν διαφωνούμε. Όταν με σουρανούσε η δόξα δεν υπήρχε ποτέ, όπως δεν πήρε κανένας Πάου, κανένας Άρης, κανένας Ηρακλής. Και καταρχήν η δόξα είναι η ιστορικότερη ομάδα της ελληνικής επαρχίας, έτσι. Αυτό δεν τα αφιζητεί κανένα. Εντάξει, και είχε μια παραγωγή παικτών όπως είχε η Λάρισα της δεκαετίας του 80 που λέγαμε για τα έτσι, ταλέντα του κάμπου. Όχι, συγγνώμη, λέω για την παραγωγή ταλέντων. Έβγαλε πολλά ταλέντα η δόξα και μοίρασε παίκτες που άφησαν εποχή. Όχι πολλά. Σωστά. Όχι πολλά. Σωστά. Όχι πολλά. Απλά, δεν μοίρασε πολλά η δόξα. Λίγα. Πάνω από 10. Έτσι, πολύ λίγα. Λίγα και καλά. Λίγα. Απλά η ένσταση μου είναι στο ότι δεν πήρε πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα, παιδιά. Κατέβηκε σε 4 τελικούς και δεν πήρε κανένα. Αυτό έγινε γιατί δεν την αφήσανε ή δεν μπόρεσε. Δεν ξέρει κανένα. Δεν υπήρχε τηλεόραση, υπήρχαν μέσα, υπήρχε κάτι. Έλα, προηγήθηκε σαν ένα τελικό, το γύρισε ο Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα. Έλα, να είστε καλά. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για να μας πει ειδήσεις. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Κανελάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κωνσταντίνο Γιαλαμά. Καλό απόγευμα σε όλους.